Καλησπέρα, καλησπέρα. Τώρα λογικά πρέπει να με ακούτε κανονικά. Να μικρύνω λίγο την ένταση της μουσικής. Τι κάνετε, πώς είστε? Κυριακή, απόγευμα. Καλησπέρα σε όλους. Και first και second και third. Λοιπόν, σήμερα το κάνω πιο διαδραστικό, όπως βλέπετε. Σας έχω βάλει και εδώ πέρα το chat να φαίνεται, προκειμένου και αυτοί που το βλέπουν μετέπειτα και στο YouTube να μπορούν να έχουν μια... να καταλαβαίνουν βασικά τι γίνεται, γιατί στο προηγούμενο πρόσεξα ότι εγώ μιλάω, απαντάω σε εσάς, αλλά αν κάποιος το δει μετά δεν καταλαβαίνει σε τι απαντάω. Οπότε έχουμε αλλαγές στο σημερινό. Καταρχάς τι κάνετε, πώς είστε? Λοιπόν, έχουμε αλλαγές στο σημερινό. Εδώ πέρα είναι τα μηνύματά σας, οπότε σας παρακινώ κιόλας να γράφετε μηνύματα και να συζητάμε. Εμφανίζονται κάθε 30 δευτερόλεπτα να ανανεώνεται. Έχω επίσης καινούργιες αλλαγές εδώ πάνω. Μετά από συζητήσεις που είχαμε φίλους, έβαλα ένα στόχο. Επειδή τώρα με το stream έχω... είναι τα διαδικαστικά της αρχής. Επειδή έχω περιοριστεί σε χώρο, πρέπει να κάνω επέκταση κάποια στιγμή να αναβαθμιστώ τουλάχιστον στο γραφείο. Οπότε έχω ένα στόχο, όσοι έχετε σκοπό να βοηθήσετε, να πάρουμε ένα καινούργιο γραφείο κάποια στιγμή. Anyway, εγώ το αφήνω εδώ πάνω να υπάρχει. Λοιπόν, στο διατάφτα. Είναι Κυριακή, 5 η ώρα. Στο YouTube λογικά πρέπει να το βλέπετε 2 μέρες μετά. Ή Τρίτη, Τετάρτη, κάπου εκεί μέσα πρέπει να το ανεβάζω το αργότερο. Αν το ανεβάσω Δευτέρα, είστε πολύ τυχεροί. Πρόλαβα να κάτσω να το ανεβάσω. Λες και το κάνω εγώ με τον κόπο μου, αλλά ναι. Λόγω χρόνου κυρίως. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους, πώς είστε? Ελπίζω να με ακούτε καλά. Εγώ να ακούγομαι καλά και να ακούγεται και λίγο από πίσω η μουσική, η οποία φρόντισα αυτή τη φορά να μην έχει copyright issues. Λοιπόν, μεγάλο επεισόδιο σήμερα. Καλώς ήρθατε όσοι μπήκατε. Μεγάλο επεισόδιο όχι λόγω χρόνου κυρίως, αλλά πιο πολύ για το θέμα, είναι από τα αγαπημένα μου θέματα. Εν τω μεταξύ, η φάση είναι ότι σήμερα οι Ιωνοί σε ακούμε καλά, η μουσική δεν ακούγεται. Μπορούμε να δώσουμε λίγο έμφαση στη μουσική. Τώρα λογικά πρέπει να ακούγεται, αλλά να μου πείτε αν σας ενοχλεί ή όχι, δεν ξέρω. Είναι κλασική μουσική σε φάση πιάνο, οπότε... Λοιπόν, καλησπέρα Παναγιώτη, καλησπέρα σε όλους. Γεια σου Λίνα, βλέπετε, είναι γαμάτο γιατί τώρα φαίνονται και εδώ πέρα τα μηνύματα, το οποίο είναι αρκετά ωραίο και μου αρέσει γιατί σε βάζει στη διαδικασία και να συμμετέχεις και να συζητάς γενικά περισσότερο. Και ξαναλέω, όσοι το παρακολουθούν στο YouTube μετέπειτα να καταλαβαίνουν γιατί λέμε και γιατί συζητάμε. Τώρα είναι ένα τσικ πιο χαμηλή, ωραία. Πάμε να το κάνουμε ένα τσικ. Νομίζω τώρα ένα τσικ πιο χαμηλή θα ήταν το ιδανικό, ένα τσικ πιο χαμηλό, ωραία, ωραία. Λοιπόν, λογικά κάπου εδώ θα το βρούμε, θα ευθυγραμμιστούμε με τους πλανήτες που θα πάει. Καταρχάς, καλώς ήρθατε ξαναλέω όλοι όσοι μπήκατε, παίρνουμε, ζεσθενόμαστε, καφεδάκι έχετε? Σήμερα καφεδάκι, κλασική κούπα αγαπημένη. Και δεν, καλά, σήμερα έπρεπε να έχω τη συγκεκριμένη κούπα. Σας ξαναδείχνω πάλι στα κλασικά μας, ΠΟΕ. Λοιπόν, γιατί θα ξεκινήσουμε με ΠΟΕ. Το επεισόδιο, αν έχετε δει και στον τίτλο, καταρχάς, θα πάρω ένα. Ο τίτλος της σειράς, μετά από πολλή σκέψη μπορώ να πω, όμως, είναι βιβλία, καφές και τσάτ. Δεν μπορούσα να σκεφτώ κάτι άλλο πιο δημιουργικό, είναι η αλήθεια. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι, τυπικά περιγράφει τέλεια αυτό που κάνουμε. Βιβλία, καφές και τσάτ. Είναι το to the point, όσο δεν πάει. Λοιπόν, οπότε βιβλία, καφές, βιβλία και τσάτ. Λοιπόν, πρώτη γουλιά καφέ. Λοιπόν, να ζεσταθεί το μέσα μας λίγο. Μουσικούλα από πίσω, χαλαρή σήμερα, η οποία μου άρεσε όλες παραδόξου, ήταν πολύ ωραία το playlist. Το playlist, εάν θέλετε να το βρείτε, είναι Royalty Free Piano Music από Christian Seybold. Okay. Σας έχω και μία έκπληξη. Θα το ξαναπώ και άλλες φορές. Όσοι μπήκατε σήμερα και μείνετε μαζί μας, λες και είμαστε πολλοί, μείνετε μαζί μου τέλος πάντων, για να συζητήσουμε. Προς το τέλος της εκπομπής, ό,τι βιβλίο εδώ δείξω σήμερα, τα περισσότερα τουλάχιστον, θα σας τα κάνω δώρο.
Τι σημαίνει αυτό? Θα σας τα δώσω όλα σε PDF. Ό,τι σας δείξω σήμερα, όσοι μείνετε, θα σας δώσω ένα link στο chat για να τα κατεβάσετε όλα σε PDF. Σας έφτιαξε ένα φάκελο με τα περισσότερα από αυτά που θα συζητήσουμε σήμερα. Σας τα έβαλα σε ένα φάκελο, ώστε προς το τέλος της εκπομπής. Ναι, ναι, λοιπόν, τα σημάδια, αλλά θα πάρουμε ένα. Λοιπόν, θα τελειώσω με αυτό που λέω και θα σας πω και για τα σημάδια. Λοιπόν, ξαναλέω, προς τέλος της εκπομπής όλοι θα πάρετε ένα PDF. Ένα PDF. Θα κάνουμε και με κόμικ. Λοιπόν, μεταξύ το αστείο είναι ότι ξεκινάω από εκεί, πατάω μέσα από εδώ και εκεί, και αυτό είναι το ωραίο. Λοιπόν, οπότε ξαναλέω, το τελευταίο το κλείνω εδώ, το ξαναπώ πιο μετά. Σας έχω ετοιμάσει ένα φάκελο, θα σας τα δώσω. Κατεβάζετε ένα link, κατεβάζετε απευθείας στα αρχεία και είμαστε κομπλέ. Ό,τι δείξω σήμερα θα το έχετε να το διαβάσετε κι εσείς. Σας φροντίζω. Λοιπόν, δεύτερον, ας πάρω με τα κόμικ. Θα κάνω και με κόμικ, θα κάνω με νιουβέλες και αγαπημένες σειρές, το οποίο μου αρέσει. Θα ασχοληθώ με Hellboy λογικά. Ήταν να μην πάρω φόρα. Τώρα που πήρα φόρα, ποιος με φτάνει. Καλησπέριζω όσους μπήκατε τώρα. Εν τω μεταξύ, πόσο γαμάτο είναι αυτό που φαίνεται εδώ στο chat? Γιατί δεν το έκανα και θα το κάνω από εδώ και πέρα, θα είναι μόνιμο. Λοιπόν, με PDF, sharing. Ναι, ναι. Σήμερα όμως θα ήθελα να σας το κάνω εγώ έτσι, φάση σαν ένα μικρό δώρο. Οπότε όσοι είστε μέσα θα πάρετε το link να το κατεβάσετε. Μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα και σιγά σιγά να οργανωθούμε. Αν θέλετε να κάνουμε μια μικρή κοινότητα μεταξύ μας, να διαβάζουμε, να δίνουμε ο ένας τον άλλον βιβλία και όχι. Λοιπόν, τώρα, σχετικά με τα σημάδια. Σήμερα το πρωί ξυπνάω με το που ανοίγω το Facebook. Πριν από 3 χρόνια είχα κάνει post Road to Lovecraft. Μια εικόνα από μια περιοχή, ένα art που λέγεται Lovecraft. Λέω όπα. Σήμερα έλεγα να πω για Lovecraft, Lovecraft. Μετά στα καπάκια κάνω το live. Κάνω το live. Το live λέω. Κάνω το story για το Instagram. Παπ, πέφτουν τα βιβλία από πίσω. Και ποιο βιβλίο έπεσε? Έπεσε του Poe. Έπεσε αυτό εδώ. Οπότε λέω εντάξει, σήμερα είναι η μέρα μας, παιδιά. Πραγματικά σήμερα είναι η μέρα μας. Λίνα τίποτα, δεν κάνει κάτι. Λοιπόν, θα το πάρουμε από την αρχή όμως. Road to Lovecraft. Lovecraft. H.P. Lovecraft. Μακράν ο αγαπημένος μου top για μένα συγγραφέας. Το τρίπτυχο των συγγραφέων που αγαπώ είναι Lovecraft, ο Poe μου αρέσει πάρα πολύ και ο Ιούλιος Βέρν. Αυτούς τους τρεις βάζω πιο πάνω από όλους. Ο Νοτίσιαν λέει, Κώστα με επηρέασες πριν από χρόνια να διαβάσω Lovecraft από κάποιο story σου ή YouTube βίντεο, δεν θυμάμαι, ελπίζω να σ' άρεσε τουλάχιστον. Και εγώ ξέμπαρκα το ξεκίνησα. Η πρώτη μου επαφή πριν να διαβάσω Lovecraft ήταν με Poe. Και θα σας πω τη δική μου πορεία. Λοιπόν, διαβάζοντας, συνειδητοποίησα ότι υπάρχει μια μικρή σειρά. Μια πολύ ωραία μικρή σειρά που θα μπορούσε ο καθένας να ακολουθήσει προκειμένου να απολαύσει όλη τη διαδρομή. Το καλοκαίρι, τον Αύγουστο, είχα τη χαρά να τελειώσω τα άπαντα. Τα άπαντα του Lovecraft, τα διάβασα όλα. Τέλος. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Τώρα λογικά πρέπει να τα ξαναδιαβάσω. Οπότε είχα την τύχη να τα διαβάσω, να κλείσω. Και η αλήθεια είναι ότι κάποια από αυτά θέλω να τα ξαναδιαβάσω και λογικά θα τα ξαναδιαβάσω. Λοιπόν, οπότε, νομίζω ότι είμαι σε φάση να μιλήσω γι' αυτά. Επίσης, έχω διαβάσει γύρω στο 80-90% του Poe, οπότε και για Poe μπορώ να πω, και έχω διαβάσει γύρω στο 90% του Machen. Οπότε σήμερα το τρίπτυχο μας δεν θα είναι Julius Verne, Poe και Lovecraft, θα το πάρουμε χρονολογικά. Poe, Machen, Lovecraft. Γενικά είναι μια σειρούλα που όποιος θέλει να ενδιαφερθεί και να διαβάσει για το Lovecraft, να φτάσει ως το Lovecraft, πρέπει να ξέρεις λίγο και πώς ξεκίνησε όλο αυτό και να το εξελίξει. Να σου πω λίγο κάποια πράγματα για πώς με επηρέασε εμένα. Λοιπόν, να τα πάρουμε όμως από την αρχή. Καλησπέριζω ξανά όσους μπήκατε τώρα. Καλησπέρα σε όλους σας. Εν τω μεταξύ, εγώ χαίρομαι γιατί μου αρέσει πάρα πολύ το ότι φαίνεται στο chat. Από τα απλά μικρά καθημερινά πράγματα. Επίσης, έχετε δει άλλες αλλαγές. Εντάξει, πέρα από τα γύρω-γύρω τα διαδικαστικά, που μου αρέσει που έχω βάλει και το φόντο πίσω με τα βιβλία. Το chat με ενθουσίασε σήμερα και νομίζω ότι εδώ κολλάει πάρα πολύ. Γιατί είναι και η βιβλιοθήκη από πίσω, οπότε είναι καλό background για να ανεβαίνουν και να βλέπουμε τα μηνύματά σας. Βλέπετε εδώ πάνω. Ouch. Εδώ πάνω
που λέει καινούριο γραφείο, είναι ένα donation goal το οποίο έβαλα, μιας και ξεκίνησα τώρα πλέον τα stream λίγο πιο εντατικά, διαπίστωσα ότι δεν φτάνει ο χώρος με τίποτα, έτσι όπως το έχω απλώσει όλα, το PlayStation σκεφτείτε το έχω σε καρέγκλα στο πλάι γιατί δεν χωράει στο γραφείο, οπότε σκεφτόμουν να επεκταθώ. Τώρα χαζό να το βάλω ως goal, αλλά φίλοι με συμβούλεψαν, μου λένε βάλ το, γιατί να μην το βάλεις, δεν χάλασε ο κόσμος, οπότε... Αν κάποιος ενδιαφέρεται να κάνει donation στο κανάλι, από κάτω έχω στην περιγραφή και στο YouTube το link, αλλά και τώρα στο chat, από κάτω αν δείτε, υπάρχει donation button. Όποιος ενδιαφέρεται, είναι ευπρόσδεκτος από μένα. Anyway, το σταματάω εκεί, δεν πρόκειται να ξανασχολήσω, απλά να δείτε για να ξέρετε τι σημαίνει εδώ το καινούριο γραφείο. Λοιπόν, να πάρουμε από την αρχή, είστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε? Καταρχάς, καφέ έχετε όλοι? Είστε έτοιμοι? Μεγάλο, μ' άρεσε που την προηγούμενη φορά... πήγε 1 ώρα και 40 λεπτά. Η αλήθεια είναι το απόλαυσα. Λες Eventing Tortoise. Ήταν βέβαια γνωστός ρατσιστής ο Lovecraft, αλλά τι να κάνουμε, το έργο του δεν υποβαθμίζεται. Η αλήθεια είναι ότι όντως και μέσα από το έργο του φαίνεται ξεκάθαρα η στάθηση του απέναντι σε κάποιες μειονότητες της εποχής, αν το έλεγε κάποιος ή όχι. Γενικά είναι λίγο προς Κούκλουξ Κλάν, είναι η αλήθεια. Αλλά το θέμα είναι ότι είναι ο πατέρας του διαστημικού τρόμου, αν μπορούμε να το θέσουμε έτσι. Οπότε το έργο του καλός ή κακός δεν συγκρίνεται. Εγώ στο έργο του θα μείνω. Στα προσωπικά του, αν και πάντα μαθαίνω, διαβάζω βασικά την ιστορία του εκάστοτε συγγραφέα για να ξέρω τι γίνεται το υπόβαθρο στο οποίο έγραψε. Δεν θα μείνω παραπάνω πάνω σε αυτό. Λοιπόν, γεια σου Σμαράγδα, μυρτώ πάνω από κάθε φορά. Γεια σου Σμαράγδα και σένα. Λοιπόν, θα τα πάρουμε σήμερα από την αρχή, ξαναλέω. Poe, Machen, Lovecraft. Ας ξεκινήσω, για να μην σας τρώω την ώρα τζάμπα, με το πρώτο πράγμα που διάβασα εγώ. Πριν από το Lovecraft, πριν να μάθω καν την ύπαρξη του Lovecraft, πριν να μάθω το οτιδήποτε, έτυχε ως φοιτητής όταν ήμουνα, τώρα μιλάμε για το 2000, σας πω, έχω και ημερομηνίες. Στα περισσότερα από αυτά έχω και ημερομηνίες. Σε αυτό το 2011, άλλος παραδόξος, ήμουν ακόμα φοιτητής, το 14 πήρα πτυχίο. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που έπεσε στην κατοχή μου και δεν ξέρω γιατί, ήταν αυτό εδώ. Η διήγηση του Αρθούρου Γκόρντον Πιμ, από το Nantucket. Είναι το μεγαλύτερο, βασικά ήξερα ότι είναι το μοναδικό μεγάλο έργο του Poe. Τα υπόλοιπα είναι διηγήματα, είναι πολύ πιο μικρά σε έκταση. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ίσως που έχει γράψει και έτυχε να είναι το πρώτο που διάβασα. Εν τω μεταξύ έχω γράψει τώρα σημείωση «For the rest of our lives, the salvation will be only a dream». Είχα μπει στο mood πάρα πολύ καλά όταν το διάβαζα τότε. Λοιπόν, καλησπέριζω και όσους μπήκατε τώρα. Βλέπω μεγαλώνει η παρέα σιγά σιγά. Η διήγηση λοιπόν του Αρθούρου Γκόρντον Πιμ από το Nantucket. Θα σας διαβάσω την περίληψη. Νομίζω ότι είναι ένα καλό, πριν από λίγα λόγια γι' αυτό, να σας διαβάζω λίγο την περίληψη να καταλάβετε τι λέει το βιβλίο εξ αρχής. Λοιπόν, η διήγηση του Αρθούρου Γκόρντον Πιμ είναι το πρώτο και τελευταίο μυθιστόρημα του Poe. Δεν έχει γράψει άλλο μυθιστόρημα, αλλά ήταν διηγήματα. Ο συγγραφέας έρχεται αντιμέτωπος με δύο γεωγραφικά ανοίγματα που συνεπέρνουν την εποχή του, την ναυσιπλοεία στις νότιες θάλασσες και το πρόβλημα της φύσης του νότιου πόλου, κατά συνέπεια της ίδιας της γήινης σφαίρας. Είναι 1920, σας ξαναλέω, ο Poe είναι ο πατέρας του διαστημικού τρόμου και όχι μόνο, και θα σας πω και ένα fun fact το οποίο είδα κάτι πρόσφατα, το οποίο λέω ρε φίλε πόσο μπροστά ήταν, θα το συζητήσουμε όμως. Λοιπόν, τέσσερα ταξίδια, όσα και τα πλεούμενα, διαδέχονται σχεδόν αβίαστα το ένα τ' άλλο. Οι κύκλοι που διαγράφονται στα πελάγια γίνονται προοδευτικά όλο και πιο φανταστικοί. Η σύνθετη αλυσίδα που σχηματίζουν, καθώς αυτή τεντώνεται στον τόπο και το χρόνο, έχει τη μία άκρη της δεμένη στην πραγματικότητα και την άλλη στο όνειρο. Τη μία άκρη στην ξηρά και την άλλη στην πολιτική ουτοπία. Το εσχατολογικό δρομολόγιο του Πιμ εξερευνά τις χώρες της ηθικής, της φυσικής, της μεταφυσικής, ψέμα, ανυπακόη, λαθρέα, επιβίβαση, ανταρσία, αφώνια, ανθρωποφαγία, προδοσία, τρικυμίες, ναυάγια, ενταφιασμός ζώων, καταβήθηση στην πολική τρύπα. Λοιπόν, πριν να το ξεκινήσουμε, λέει η Λίνα ότι πολύ πολύ δυνατό αυτό, το προτείνω κι εγώ, όποιος δεν το έχει διαβάσει. Ναι, αν δεν διαβάσετε κάτι άλλο από Poe, εκτός από το Μαύρο Γάτο, θα πούμε και γι' αυτό, αυτό οπωσδήποτε πρέπει να διαβαστεί από όλους. Λοιπόν,
Ξεκινάει ένα ταξίδι. Ξέρετε όλη την αγάπη μου που έχω, σας το έλεγα στο προηγούμενο, για το 20.000 λεύγες κάτω από τη θάλασσα. Γενικά, τα εφηβικά μου και παιδικά μου χρόνια ήταν Ρομπινσόνας Κρούσος, 20.000 λεύγες κάτω από τη θάλασσα, το νησί των θησαυρών, μυστηριώδης νήσος. Καταλαβαίνετε που γυρίζω και τριγυρίζω. Δηλαδή, για μένα η περιπέτεια ήταν το ναυάγιο του Περτίντο Σαν, το οποίο είναι και αυτό πολύ ωραίο. Λοιπόν, ήταν γύρω από το ναυτικό θέμα. Περιπέτεια και ανεξερεύνητο. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Το μυαλό μου πάντα, τη φαντασία μου την ιντρίγκαρε το ανεξερεύνητο. Δηλαδή, κάτι το οποίο δεν έχουμε ανακαλύψει ακόμη. Και η περίοδος των μεγάλων θαλασσοπόρων ήταν αυτό που πάντα με παρακινούσε και με εξήταρε. Λοιπόν, σε αυτό το χρονικό πλαίσιο, εντωμεταξύ να μην ξεχάσουμε ότι ο Πόε έζησε το 1840, οπότε νομίζω γεννήθηκε 1827, δεν θυμάμαι, και ήταν τα γράψη γύρω στο 1840 όλα τα περισσότερα, 830 κάτι με 40, δηλαδή πιο παλιός από όλους, κάτι το οποίο το ξεχνάμε, γιατί τίνουμε στο μυαλό μας να φέρνουμε τον Πόε στη σύγχρονη εποχή πάρα πολύ, με αποτέλεσμα να ξεχνάμε πόσο παλιός είναι. Η αλήθεια είναι ότι η γραφή του ξεφεύγει πάρα πολύ από το κατεστημένο και μην ξεχνάτε εκείνη την εποχή ότι στο γεύκι ακόμη όταν έγραφε ο Πόε δεν είχε γράψει τους αδερφούς Καραμαζόφη τα γύρω γύρω του, οπότε εκείνη ήταν η μεγάλη περίοδος των, ίσως των μεγαλύτερων συγγραφέων που πέρασαν από αυτή τη γη, το Στογεύσκι, Ιούλιος Βέρν, Πόε, οπότε σκεφτείτε τώρα, ο Ιούλιος Βέρν έγραψε λίγο πιο μετά από τον Πόε αυτό. Το 20.000 λεύγες κάτω από τη θάλασσα νομίζω ήταν λίγο πιο μετά από αυτό. Με αποτέλεσμα το πλαίσιο ήταν εκεί πέρα. Άρα ήταν και της μόδας ίσως θα έλεγε κάποιος ίσως. Είναι η ιστορία ενός τυπά, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος βρίσκεται σε ένα καράβι και ξεκινάει μια περιπέτεια. Να σας πω, δεν θυμάμαι πάρα πολύ καλά τις λεπτομέρειες γιατί έχουν περάσει σχεδόν 10 χρόνια από τότε που το διάβασα. Αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση είναι οι περιγραφές του. Είναι πάρα πολύ ωραίες οι περιγραφές του. Το μυστήριο που τις καταλαμβάνει είναι ένα πολύ καλό intro στον Πόε και ένα soft. Σε σχέση άμα διαβάσει τα υπόλοιπα του Πόε, έχει νήξεις μέσα για το έργο του και τη γραφή του, αλλά αυτό ξεχωρίζει λίγο. Δηλαδή, βάλε τον Πόε εδώ, αυτό είναι εδώ. Δηλαδή, έχει κάποια κομμάτια, αλλά είναι λίγο τελείως διαφορετικό από ό,τι έχει συνηθίσει κάποιος διαβάζοντας Edgar Allan Poe. Τέλος πάντων, στο διατάφτα, το μόνο πράγμα που με παραξένεψε και πρέπει να το ξαναδιαβάσω για να το καταλάβω λίγο καλύτερα μετά από τόσα χρόνια, είναι το τέλος. Μου έχει μείνει χαρακτηριστικά στο μυαλό μου ότι το τέλος, νομίζω αν δεν κάνω λάθος, εμφανίζεται μια. Δεν θα το σποιλάρω, αλλά δεν έχει και κάποιο ιδιαίτερο τέτοιο. Εμφανίζεται μια λευκή μορφή, κάτι γίνεται στο τέλος, το οποίο είναι τόσο αφηρημένο και ρευστό, που μόνο Lovecraft θα μπορούσε να θυμίζει, 70 χρόνια πριν το Lovecraft. Λοιπόν, ήταν τόσο συγκεκριμένο το τέλος που λες, γάμο το, τι τέλος είναι αυτό, δηλαδή, ήτανε, μου έδωσε την εντύπωση διαβάζοντας το ότι βιάστηκε να το τελειώσει. Νομίζω ότι θα ήθελε να γράψει κι άλλα, αλλά για κάποιο λόγο κόπηκε απότομα. Αυτή την εντύπωση έχω διαβάζοντας το, πρέπει να το ξαναδιαβάσω σίγουρα. Λοιπόν, αυτό ήταν η εισαγωγή. Εισαγωγή για να ξεκινήσει αυτό το ταξίδι. Αυτό το ταξίδι που μας έφερε σήμερα εδώ. Και εσάς και εμένα. Λοιπόν, θα σας τους πάρω χρονικά γενικά τους συγγραφείς. Είπαμε Edgar Allan Poe. Συνεχίζω. Εσείς ξέρετε τον Edgar Allan Poe από το Κοράκι. Διαπίστωσα πρόσφατα ότι το Κοράκι το διαβάζει στα αγγλικά. Το original, το πρωτότυπο. Αν πάρετε το αναβιβλίο τυπωμένο στα ελληνικά το Κοράκι, υπάρχουν τεράστιες διαφορές. Άλλοι το έχουν αποδώσει ποιητικά, άλλοι το έχουν αποδώσει αυτολεξί. Δηλαδή θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Εγώ θα συμβούλευα να τα διαβάσετε όλα με το πρωτότυπο μπροστά, αν σας ενδιαφέρει, που είναι και το πιο γνωστό του από όλα, ξαναλέω. Λοιπόν, μετά ήρθε αυτό εδώ. Αυτό εδώ είναι ίσως από τα πιο γνωστά βιβλία που κυκλοφορούν για τον Πόε στην Ελλάδα. Είναι εκδόσεις με τέχμιο, 21 ιστορίες και το Κοράκι. Το έχω ξαναδείξει σε βίντεο στο κανάλι. Όπως καταλαβαίνετε και από τον τίτλο, έχει 21 ιστορίες. Επίσης είχα μια τρομερή έκδοση βρει. Από το εξωτερικό, αλλά ναι, οκ. Okay. Εδώ πέρα είναι από τα 21 πιο γνωστά του διηγήματα, με σειρά και με κατηγορίες, δηλαδή είναι στα αστυνομικά. Είχε γράψει αστυνομικό, ήταν
προάγγελος, με συγχωρείτε, και του Sherlock Holmes. Δηλαδή, αν έχεις διαβάσει Sherlock Holmes, το οποίο η αλήθεια είναι ότι ο Sherlock Holmes είναι η πιο καλή μορφή στο αστυνομικό εκείνης της εποχής, έχεις διαβάσει τα αστυνομικά του Edgar Allan Poe, βλέπεις ότι έχει πολλά στοιχεία που έχει υιοθετήσει ο Conan Doyle. Επίσης και ο Μάχεν, και θα πούμε για το Μάχεν σε λίγο, για την νουβέλα της Μαύρης Φραγίδας, και όχι μόνο, έχει πολλά κομμάτια σχετικά. Τέλος πάντων, λοιπόν, στο συγκεκριμένο, το καλύτερο απ' όλα και το πιο γνωστό είναι ο Μαύρος Γάτος. Ο Μαύρος Γάτος, ο οποίος η αλήθεια είναι... Ω, τι είναι, ευχαριστώ! Wow, χίλια ευχαριστώ! 5 ευρώ donation, ευχαριστώ! Λοιπόν, δεν έχω λόγια, χίλια ευχαριστώ! Λοιπόν, ξεκινάει και είναι χωρισμένο, γι' αυτό μου αρέσει το συγκεκριμένο βιβλίο. Εν τω μεταξύ, fun fact, αυτό το βιβλίο μου το είχε, είναι το μοναδικό πράγμα που μου είχε δωρήσει ποτέ η προ-πρώην, πριν από δύο πρώην. Λοιπόν, anyway, έχει τρόμο, φανταστικό, έχει μυστήριο. Το μυστήριο είναι τα αστυνομικά του τυπικά, αν μπορείτε κάποιος να τα πει αστυνομικά. Έχει περιπέτεια, okay. Επιστημονική φαντασία, τα μέλλοντα τα αυτά, που αυτό είναι το πιο παράξενο πράγμα που έχω διαβάσει ποτέ. Και έχει και σάτυρα, βασικά ο Άγγελος του Παραδόξου είναι το πιο παράδοξο που έχω διαβάσει ποτέ. Άγγελος του Παραδόξου προφανώς. Και στο τέλος έχει το κοράκι. Αν μπορούσα να πιάσω 2-3 που έχω προσέξει από όλα αυτά, είναι ο Μαύρος Γάτος, εντάξει το έχουμε ξαναπεί. Η Μαρτυριέρα Καρδιά μου άρεσε πάρα πολύ. Τώρα μεταφράσεις στα ελληνικά σας λέω. Αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ είναι η πτώση του οίκου των Άσερ. Έχω την αίσθηση διαβάζοντας το ότι το έχω δει, δεν ξέρω αν έχει βγει σειρά, αν έχει βγει ταινία, αν έχει βγει κάποιο επεισόδιο, κάτι οτιδήποτε, αλλά ο οίκος των Άσερ έχω την εντύπωση ότι έχω γνώση του συγκεκριμένου. Το φανταστικό του σπονάει λίγο την καρδιά, είναι η αλήθεια, ειδικά τώρα το Λυγία, η Μορέλα, η Ελενόρα, Λενόρ. Εν τω μεταξύ, προσέξτε λίγο, η κούπα έχει όλοι φράσεις από τα βιβλία του Πόε. Από όλα αυτά τα βιβλία έχει διάφορες φράσεις. Εδώ βλέπω, τι λέει, even the grave, all is not lost, και πάει λέγοντας, μες στην αισιοδοξία. Λοιπόν, σκοτεινός σπίτις, πατέρας του Goth, ο Πόε, τα έργα του τα περισσότερα, είναι αρκετά σκοτεινά θα έλεγα, έχει μια πολύ ιδιαίτερη γραφή. Επίσης, ο θάνατός του αποτέλεσε μυστήριο για κάποιους. Βέβαια, η αλήθεια είναι μέσα λέει ότι δεν ήταν και τόσο μυστήριο τελικά. Anyway, αυτό θα ασχοληθούμε σε ένα άλλο επεισόδιο. Το συνιστώ. Ασχοληθείτε. Μαζί βέβαια είχα βρει και αυτό κάποτε, από βιβλιοβάρδια το είχα πάρει, το οποίο ίσως είναι η χειρότερη έκδοση που έχω πάρει ποτέ, 2 χρόνια μετά το 13, α, έχει τα ποίηματά του. Εντάξει, τα ποίηματά του, okay, το κοράκι είναι το πιο γνωστό από όλα, τα άλλα είναι, εντάξει, okay. Λοιπόν, γενικά η εισαγωγή στον Πόε. Οπότε η αλήθεια είναι ότι έχει αναγνωριστεί τα τελευταία χρόνια, τον τελευταίο, μετά το Lovecraft, τον τελευταίο μισό αιώνα περίπου. Μέχρι τότε έτειναν να τον αγνοούν οι περισσότεροι, λίγοι ήταν αυτοί που ασχολήθηκαν μαζί του, ίσως λόγω του παράδοξου της γραφής του, ίσως του τρόπου ζωής του, ίσως όλα μαζί, ίσως γενικά είναι ένα περίεργο πράγμα με την Allan Poe. Είναι η προσωποποίηση της θλίψης. Αλλά το αστείο είναι ότι η θλίψη μέσα στα έργα του δεν είναι αυτό που σου καταβάλει. Τουλάχιστον αυτό εξέλαβα εγώ, ότι ξέρεις, πάντα υπάρχει, ναι μεν υπάρχει το μακάβριο, υπάρχει το παράδοξο, υπάρχει το σκοτεινό, αλλά στο τέλος δεν είναι αυτό που μένει, ούτε η θλίψη, ούτε το οτιδήποτε. Αυτό που διακρίνω εγώ είναι στο τέλος ότι ο άνθρωπος προσπαθεί να κρατήσει το νου του, προσπαθεί να κρατήσει το εσωτερικό του εαυτό. Πετράν GR, ευχαριστώ για το follow.
Λοιπόν, ο άνθρωπος προσπαθεί να κρατήσει τον προσωπικό του χαρακτήρα, τον εαυτό του, την ατομικότητά του και όχι μόνο. Και στο τέλος είναι το διατάχτο ότι, ξέρεις κάτι, όλα σκατά, πέθανε τα πάντα όλα, μέχρι και οι πέτρες γύρω σου. Εσύ θα ζήσεις, αν προσπαθήσεις και το παλέψεις. Είναι αυτή, έτσι όπως το είδα, είναι αυτή η μάχη. Αυτή η μάχη που, ρε παιδί μου, ξέρεις κάτι, ό,τι και να γίνει θα προσπαθήσω να παλέψω. Λοιπόν, όντως, Λίνα είναι γλυκούλης ο Πόε, όπως λες. Είναι αυτό που βλέπουμε στο Days Gone, το Days Gone που παίζω αυτές τις μέρες κάθε Σάββατο. Αυτό που αντιπροσωπεύει ο χαρακτήρας. Όσο σκατά και να πάνε όλα. Λοιπόν, χαίρε Κώστα και παιδάκια. Χαίρε, χαίρε Πετράν. Λοιπόν, θα μπορούσε. Ναι. Όπως ο Μουρακάμι. Όπως ο Μουρακάμι, ο οποίος σου περιγράφει όλη τη θλίψη, όλη την μαυρίλα, αυτοκτονίες, χάμος. Οπότε θα μπορούσε να είναι ένας αντίστοιχος Μουρακάμι της εποχής του, αν και δεν συγκρίνεται. Νομίζω ότι. Βέβαια, η γραφή του Μουρακάμι είναι πιο ελαφριά. Πιο είσαι εκεί, σε κρατάει 100%. Αλλά ναι. Εν τω μεταξύ, το αστείο είναι. Ο Πόε θυμίζει Πεσόα. Θυμίζει Μουρακάμι. Αλλά ο Πόε ήταν ο πιο παλιός από όλους. Δηλαδή, πρώτα βγήκε ο Πόε και μετά βγήκαν όλοι. Θα μπορούσα να πω ότι ο Πεσόα θυμίζει λίγο τέτοιο. Βέβαια, η αλήθεια είναι να μπορούσα να πω κάποια διαφορά ανάμεσα στον Πεσόα και στον Πόε θα ήταν η εξής. Ότι ο Πεσόα είναι αυτή η διαφορά που έλεγα πριν, ότι ο Πόε κρατάει την ατομικότητα, κρατάει τον ήρωα, κρατάει το χαρακτήρα, κρατάει τη λογική και το μυαλό του ήρωα. Ο Πεσόα έχει δημιουργήσει 350 διαφορετικές περσόνες για να μην κρατήσει την, γιατί αμφιβάλλει για την κεντρική ιδέα του κεντρικού χαρακτήρα που είναι ο ίδιος. Δηλαδή, δες το λίγο, ο ένας είναι η θλίψη, αλλά είμαι εγώ. Είναι η θλίψη, αλλά είναι όλοι οι άλλοι εκτός από μένα. Αυτό. Είχε εμπόλυτες. 127, θα γελάσω. Πρέπει να διαβάσω ξανά το βιβλίο της ανησυχίας για να δω πώς έλεγε μέσα. Λοιπόν, σε γενικές γραμμές, νομίζω ότι στο τέλος το μήνυμα του Πεσόα είναι. Του Πεσόα, συγγνώμη. Του Πόε είναι αυτό. Είναι αισιόδοξο. Μέσα στη θλίψη και τον έχουμε ταυτίσει με τη μαυρίλα, γιατί όλο τι περιγράφει είναι μαύρο, ψυχοπλακωτικό. Πού να διαβάσει και το Λενόρ. Ελεονόρα βασικά όπως το λέγεται. Το Λενόρ νομίζω. Ελεονόρ δεν λέγεται στα αγγλικά. Ειδικά και ο οίκος των Άσερ. Τόσα πτώματα. Anyway. Ναι, όντως δεν έχει καμία σημασία πραγματικά. Ούτως ή άλλως, τόσα που διαβάζουμε, ποιος θυμάται ακριβώς 100%. Τέλος πάντων, ναι. Αλλά αυτό είναι ότι εμείς τον έχουμε σαν τον ποιητή και συγγραφέα της κατάθλιψης, αλλά το μήνυμα είναι ότι ξέρεις κάτι, αισιοδοξία στο τέλος, θα ζήσεις. Λοιπόν, τώρα βέβαια άμα θα είσαι φιάλτης για τα υπόλοιπα 100 χρόνια της ζωής σου, άλλο αυτό, αλλά ναι, πέρα από αυτό. Λοιπόν, και τέλος πάντων, αυτά είναι πολύ καλά βιβλία για να διαβάσει κάποιος, να μπει μέσα στο κλίμα του Πόε. Η διήγηση του Arthur Gordon Pym, τα 21 διηγήματα και το κοράκι είναι πάρα πολύ καλά, σας ξαναλέω, οπότε έχεις πιάσει το μεγαλύτερο κομμάτι του συγγραφέα ποιητή και είσαι κομπλέ. Και μετά έρχεται, εδώ μεταξύ, αυτό με ενημέρωσε μάλλον σχετικά ο κολλητός μου, όταν του έλεγα ότι έχω φάει σκάλωμα με τον Lovecraft και ότι μου αρέσει πάρα πολύ ο Lovecraft. Καραμό 13, ευχαριστώ. Λοιπόν, ένα emote χάρη στη συνδρομή. Τι γίνεται? Wow. Καλό αυτό. Εν τω μεταξύ και εγώ τώρα το μαθαίνω. Wow. Λοιπόν, τώρα το μαθαίνω κι εγώ, παιδιά, σιγά σιγά το τέτοιο. Συνδρομητής για ένα μήνα. 1000 ευχαριστώ. Δηλαδή σημαίνει ότι, wow, ο πρώτος συνδρομητής ever. Εν τω μεταξύ τώρα για κάποιο λόγο σκάλωσε το τέτοιο. Ναι, το είδα. Unlock the emotes. Wow. 1000 ευχαριστώ. Ο πρώτος συνδρομητής ever. Λοιπόν, στο σημερινό επεισόδιο έχουμε τον πρώτο συνδρομητή μας. Εν τω μεταξύ για κάποιο λόγο δεν βλέπω να ενημερώνεται εδώ πέρα. Πρέπει να ξανατσεκάρω τι γίνεται με τα donation τέτοια. Σας ξαναλέω, έχω βάλει τυπικά όποτε γίνεται donation να φαίνεται. Θα τα δούμε αυτά. Ξέρετε με το ρυθμό που τα φτιάχνω. Λοιπόν, 1000 ευχαριστώ. Wow, first.
Γαμάτο. Λοιπόν. Τι έλεγα, ναι. Αυτά. Είναι μια καλή εισαγωγή αυτά τα τρία. Τα ποίηματα, εντάξει, αν τα βρείτε, μπορείτε να τα βρείτε και δωρεάν. Παρεπιπτόντως, νομίζω το συγκεκριμένο του Πόε τα περισσότερα από αυτά. Χίλια ευχαριστώ. Χίλια ευχαριστώ, γελά. Λοιπόν, του Πόε τα περισσότερα από αυτά θα σας τα δώσω και εγώ. Ξαναλέω, όσοι είστε εδώ, επειδή είστε περισσότεροι τώρα μπήκατε, προς το τέλος εκπομπής, μείνετε. Ό,τι δείξω σήμερα, τουλάχιστον το 70%, σας έχω ετοιμάσει ένα online αρχείο. Τα έχω ανεβάσει όλα online. Θα σας δώσω το link μέσα στο chat, ώστε να μπείτε να το κατεβάσετε. Εσείς πατάτε, κλικ, τα κατεβάζει όλα. Δηλαδή, ό,τι δείξω υπάρχει. Του Πόε τα περισσότερα. Και αυτό υπάρχει. Δηλαδή, εντάξει, δεν χρειάζεται να το αγοράσετε στην ουσία. Οπότε, όσοι είστε, μπορείτε να το διαβάσετε για προσωπική χρήση. Καθαρά το λέω, ξεκάθαρα. Αλλά ναι. Λοιπόν, η νύχτα που ο Φερνάντο Πεσόα συνάντησε τον Κωνσταντίνο Καβάφη ήταν στο Περοκιόνιο Σατούρνια στις 23 Οκτωβρίου 1929. Ήταν το Περοκιάνιο από τεριέ στη Γερμανική που μάζευε από τα λιμάνια Μεσογείου μετανάστες. Βάω. Wow. Δεν το ξέρω αυτό. Αυτό το έχω ακούσει η νύχτα που φρονάει το Πεσόα συνάντηση του Καβάφη. Το έχω ξανακούσει αυτό. Λοιπόν. Χίλια ευχαριστώ, παιδιά. Λοιπόν. Πάμε τώρα στο επόμενο. Στο Μάχεν. Σα ξαναλέω. Η ιστορία έχει ως εξής. Εγώ είχα ξεκινήσει να διαβάζω Edgar Allan Poe. Διάβαζα και Lovecraft φανατικά. Βασικά πιο πολύ Lovecraft και μετά πιο πολύ Edgar Allan Poe. Και έτυχε, το βρήκα από στην άγνωστη Καντάθ. Ω, μιλάς στο Master, ο οποίος αλλάζει θέμα κάθε τρεις και λίγο. Λοιπόν, θα σας δείξω πριν το οτιδήποτε άλλο, θα σας δείξω το κόσμημά μου. Λοιπόν, ήταν σε φάση, είχαμε πάει με τον κολλητό μου, έψαχνα να βρω αυτό εδώ. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το κόσμημά μου πραγματικά. Το αγόρασα, η αλήθεια είναι ένα σαραντάρι από την άγνωστη Καντάθ στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, ω, Έλενα, χίλια ευχαριστώ για το follow. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ. Εν τω μεταξύ είναι ύφασμα απ' έξω. Από την άγνωστη Καντάθ. Από την Καντάθ βασικά. Άγνωστη Καντάθ. Άγνωστη Καντάθ είναι το διήγημα του Poe, του Lovecraft. Φαντάσου μέχρι και εκεί με Καντάθ. 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 Η Καντάθ. Είναι στην Ναβαρίνου. 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 Καντάθ. Λοιπόν, απλά μου έχει κολλήσει η άγνωστη Καντάθ. Άγνωστη Καντάθ είναι ο τίτλος ή Καντάθ. Καντάθ νομίζω είναι. Λοιπόν, 40 ευρώ. Η αλήθεια είναι ότι μετά το βρήκα σε προσφορά στο Amazon στα 20, αλλά δεν με νοιάζε. Λοιπόν, εγώ πήρα για τον εαυτό μου αυτό και έκανα δώρο στον κολλητό μου ακριβώς το ίδιο, αλλά όχι με ύφασμα, με λίγο πιο σκληρό εξώφυλλο, διαφορετικό. Τέλος πάντων, μέσα έχει όλα τα διηγήματα. Πω, τι ωραία μυρωδιά. Εν τω μεταξύ έχει αυτό το καινούριο, δεν το έχω ανοίξει πάρα πολύ. Wow. Λοιπόν, 40 ευρώ το είχα πάρει αυτό, ξαναλέω. Σκοτώνει άνθρωπο με αυτό χαλαρά από το βάρος που έχει. Τέλος πάντων, και μου λέει: ξέρεις κάτι, αφού ξεκίνησες να διαβάζεις Lovecraft, είναι αυτές τις πληροφορίες οι ωραίες που ξεκινάς. Και λέει: ξέρεις, έπρεπε να διαβάσεις λίγο και Μάχεν, που είναι προπάτορας του Lovecraft και τον έχει επηρεάσει σημαντικά. Γιατί ο ένας επηρεάζει τον άλλον. Δηλαδή, ο Μάχεν έχει επηρεαστεί από τον Poe, αν και κυρίως η αλήθεια είναι διαβάζοντας Μάχεν, είχα πολύ πιο ψηλές προσδοκίες, δεν μπορεί να αμαρτία μου. Διαβάζοντας το, εγώ παρατήρησα ότι έχει επηρεαστεί πάρα πολύ από Conan Doyle. Πάρα πολύ. Δεν ξέρω ποιος επηρέασε ποιον περισσότερο. Ήταν σύγχρονοι και οι δύο, και ο Conan Doyle και ο Μάχεν ήταν την ίδια εποχή. Αλλά διακρίνονταν πολλές ομοιότητες στον τρόπο ζωγραφής. Δηλαδή, θα μπορούσε, αν δεν γράφει ο Conan Doyle, να γράφει ο Μάχεν. Αν και ο Μάχεν είναι λίγο πιο απλοϊκός από τον Conan Doyle. Γι' αυτό και ο Conan Doyle είναι ο Conan Doyle και ο Μάχεν είναι ο Μάχεν. Δηλαδή, το Μάχεν είσαι λίγο πιο υποψιασμένος για να τον διαβάσεις από τον Conan Doyle. Ο Μάχεν, αποκρυφιστής, τα πάντα όλα έχει αυτό το παιδί. Πραγματικά είχε μπει πιο βαθιά και από βαθιά. Θα ήταν άνετα χαρακτήρας σε έργο του Lovecraft. Άνετα χαρακτήρας σε έργο του Lovecraft. Το μεγαλύτερο βιβλίο, το οποίο θα σας το έχω στη λίστα με τα PDF. Λευτέρη, χίλια ευχαριστώ για το follow. Λοιπόν, το καλύτερο βιβλίο είναι ο Μεγάλος Θεός Πάνας. The Great God Pan. Σας το έχω στα PDF που θα σας δώσω, είναι μέσα περασμένο. Όπως και η νουβέλα της Μαύρης Φραγίδας.
Λοιπόν, και αυτό είναι ακριβώς έτσι όπως το βλέπετε, υπάρχει μέσα στα τέτοια. Οπότε σας ξαναλέω, ό,τι σας δείχνω θα το διαβάσετε αν έχετε όρεξη και γουστάρετε. Διαβάζονται πολύ εύκολα, δεν είναι κάτι το τόσο βαρύ. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, αυτό έχει και άρωμα μέσα. Anyway, λοιπόν, αυτό είναι δώρο από ένα πολύ αγαπημένο πρόσωπο. Λοιπόν, η νουβέλα της Μαύρης Σφραγίδας. Ο Μάχεν, από όσο ξέρω, αποκρυφιστής, είχε ασχοληθεί με τα πάντα όλα. Ήταν εκείνη η εποχή, η τέλη του 1800, αρχές του 1900, 1880 με 1900, που ήταν η άνθηση των θεοσοφικών σχολών. Οι άνθρωποι, εκείνο το μοτίβο ήταν πιο πολύ προς τον αποκρυφισμό σε φάση, είχε ψαχτεί με πάρα πολλά. Λοιπόν, εντωμεταξύ λέει, τις αναλύσεις τις καθορίζει το Twitch ανάλογα την επισκεψιμότητα. Μάλλον ο Κώστας είναι νέος εδώ, έχει λίγο κόσμο. Παιδιά, η ανάλυση παρεπιπτόντως είναι. Δεν ξέρω τι έγραψε ο Vexar Gaming, αλλά η ανάλυση είναι 1080-60p βγάζει το stream. Σας το στέλνω σε 1080-60fps. Η κάμερα δεν είναι και η καλύτερη που έχω για το τέτοιο, αλλά η ποιότητα που φεύγει από το PC είναι 1080. Πατήστε πάνω στις επιλογές, αν θέλετε, νομίζω στις ρυθμίσεις, για να το δείτε σε καλύτερη ποιότητα. Γιατί το αυτόματο νομίζω στο βγάζει 720, αλλά αν πατήσεις στο γρανάζάκι θα στο ανεβάσει. Ή και τα VIP. Τι είναι τα VIP? Νέος ή και τα δυο. Ναι, και τα δυο μάλλον. Λοιπόν, η νουβέλα της Μαύρης Σφραγίδας. Ξαναλέω, το καλύτερό του είναι ο άγνωστος θεός, ο μεγάλος θεός, συγγνώμη, Πάνας. Πολύ ωραίο, μ' άρεσε πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι με εντυπωσίασε πάρα πολύ. Ναι, λέει μια χαρά είναι, το Twitch τις αλλάζει και τις βγάζει 1080, 720 και τα λοιπά. Ναι, μπορείς να το ρυθμίσεις όπως θες, ανάλογα και με το internet pace κιόλας, γιατί αν δεν έχεις πολύ δυνατό internet, αν δεν έχεις καλή σύνδεση στο σπίτι σου, λογικά να στο ρίχνει και αυτό με τις 480. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι επειδή είναι πιο πολύ ομιλία και εγώ σας δείχνω κανένα δύο βιβλία και σας τα λέω, πρώτα το ακούτε και σε ραδιόφωνο. Μπορείτε να πλένετε τα πιάτα που λέει ο λόγος και να ακούτε εμένα να μιλάω για αυτά που λέω. Λοιπόν, το οποίο είναι πολύ πιο γαμάτο από το gaming, γιατί στο gaming πρέπει να είσαι και λίγο εκεί. Εδώ αφήστε με να λέω τα δικά μου, εσείς παίξτε, πλύνετε πιάτα, κάντε ό,τι γουστάρετε. Λοιπόν, το είπα επειδή εμένα μου έχει αυτόματη. Ναι, σε κάποιους το βγάζει αυτόματα. Λοιπόν, Κώστα, είμαι παππούς εδώ μέσα και σε ευχαριστώ για αυτό που κάνεις ειλικρινά. Μου λες παππούς πόσο χρονών? Τώρα τρομάζω, δηλαδή σε φάση. Εντάξει, εγώ είμαι για παράδειγμα 32 μισό, το λέω ακόμα. Να πάω στα 33, όχι 33, είμαι κοντά τον Απρίλιο. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραίο ο Μάχεν, αλλά κάποια από αυτά που τα διάβασα, θα σας πω ένα συγκεκριμένο που μου άρεσε πάρα πολύ ως ιδέα, πραγματικά μου άρεσε ως ιδέα, το έξυπνο αγόρι. The Bright Boy είναι στα αγγλικά. Το Bright Boy είχε να το διαβάζω και από κάποιον άλλον συγγραφέα, το οποίο είχε κάτι παρόμοιο. Δηλαδή, δεν θυμάμαι ποιος ήταν πρόσφατα. Α! Το The Bright Boy. Νομίζω το The Bright Boy, όπως είναι το The Bright Boy που έχει ο Μάχεν, έχει έργο, έχει διήγημα ο Lovecraft. Αλλά δεν θυμάμαι ποιο είναι. Πρέπει να το τσεκάρω γιατί έχει ένα εκατομμύριο διηγήματα. Ω, 51. Εντάξει. Αρκετά πιο μεγάλος. Ελπίζω να περνάτε καλά και να σας αρέσει αυτό που κάνω. Εγώ να σας πω την αλήθεια, για μένα τα κάνω και σκέφτηκα ευκαιρία είναι αφού γουστάρω που γουστάρω με αυτά που κάνω. Αν κάποιος θέλει βασικά είναι αυτή η αλληλεπίδραση πιο πολύ που μου αρέσει ρε παιδί μου μεταξύ μας. Και τα ανεβάζω και στο YouTube ταυτόχρονα ώστε να μην πάνε χαμένα και κάποιος να τα δει μετέπειτα. Anyway, έχει πάρα πολύ ωραία. Έχει μέσα η νουβέλα της Μαύρης Σφραγίδας, το Αποκρυφοβός, το Έξυπνο Αγόρι, οι Λευκοί Άνθρωποι και τον Νι. Και υπάρχουν επίσης κανένα 2-3 ακόμα ξέμπαρκα τα οποία και αυτά σας τα έχω μέσα στο. Και αυτά σας τα έχω μέσα στο PDF. Στο αρχείο τέλος πάντων με τα PDF. Οπότε μπορώ να πω ότι έχω καλύψει και όλη τη συλλογή του Μάχεν εκεί μέσα. Μπορείτε να τα διαβάσετε, να ρίξετε μια ματιά σε λίγο που θα σας το επικολλήσω κάτω στο chat. Μάχεν. Λοιπόν, ο Μάχεν είναι αρκετά σκοτεινός.
μπορώ να πω ότι η γραφή του είναι πιο σκοτεινή από το ΠΟΕ σε κάποια σημεία. Σίγουρα ο Μάχεν αυτό που πραγματεύεται είναι, αν μπορούσα να το θέσω, η υλοποίηση και η ενσάρκωση του ίδιου του κακού. Ο ΠΟΕ έχει να κάνει με τη θλίψη, έχει να κάνει με την απώλεια, έχει να κάνει με το χαμένο έρωτα, έχει να κάνει με πιο ανθρώπινα συναισθήματα. Ο Μάχεν έχει να κάνει περισσότερο με το... Ο Μάχεν έζησε από το 1863. Ω, ευχαριστώ για το subscribe. Λοιπόν, ο Μάχεν έζησε 1863 με 1947. Πέθανε πιο μετά από το Lovecraft. Το Lovecraft πρέπει να πέθανε πιο νωρίς, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν πιο μεγάλος η ηλικία σίγουρα, αλλά τον πρόλαβε και τον Lovecraft. Λοιπόν, σας ξαναλέω, το έξυπνο αγόρι, το The Bright Boy, όπως είναι στα αγγλικά, είναι τρομερό. Μ' άρεσε περισσότερο από όλα. Ακόμα και από το Θεό Πάνα, τα βάζω εις άξια αυτά τα δύο. Τα υπόλοιπα είναι έτσι. Έχει, πραγματεύεται, ξαναλέω, την υλοποίηση του κακού. Αλλά την υλοποίηση του κακού μέσα από τον παγανισμό. Δηλαδή, είναι φανερές οι επιρροές που έχει από τον παγανισμό, από την ενσάρκωση των αρχαίων παλαιών θεών, τις δυνάμεις της φύσης, τις οποίες ένα avatar θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είναι ο Πάνας ή ο Σάτυρος ή γενικά τα διαφοροποιεί. Άλλος είναι ο Σάτυρος, άλλος είναι ο Πάνας, άλλος είναι ο Φάουνος. Γενικά το κάθε τι είναι κάτι διαφορετικό στον Μάχεν. Και είναι αυτό, είναι το κακό. Το κακό ως κακό, ως έννοια κακό, είναι πολύ πιο αφηρημένο από οτιδήποτε άλλο, το οποίο προσπαθεί να βρει τρόπο να έρθει στη γη. Με οποιοδήποτε τρόπο. Δεν έχει σημασία καλό ή κακό οτιδήποτε, αλλά είναι το ίδιο το κακό, το οποίο, όπως το έχει ο καθένας στο μυαλό του, προσπαθεί απλά να βρει ένα τρόπο, ένα παράθυρο, να περάσει από μία άλλη διάσταση. Γιατί συνήθως, ξέρεις, ο Μάχεν ήταν από τους πρώτους που αναφέρει στο βιβλίο του για διαστάσεις. Ότι από κάπου αλλού έρχονται όλα τα οτιδήποτε. Διαστάσεις, οποίες μπορεί κάποιος να τις δει από το παράθυρό του. Για παράδειγμα, εγώ τώρα στο παράθυρό μου, αν ανοίξω έξω από το παράθυρό μου, θα βλέπω ένα λιβάδι, για παράδειγμα, ή με έναν άλλο πλανήτη. Και σιγά σιγά, ξέρεις, είναι αυτή η πύλη, το πέρασμα. Μπορώ να πω ότι η επιρροή από τα αποκρυφιστικά που έκανε εκείνη την περίοδο φαίνεται πάρα πολύ εδώ μέσα. Το συνιστώ. Είναι πολύ ωραίο. Είναι ιδιαίτερο. Αλλά εμένα με χάλασε. Αν μπορούσα να πω στο ότι, ναι, μου λες, ένας ελαφρύς παγανισμός πριν από τον ύπνο. Λοιπόν, δεν είναι τόσο βαρύες, ελαφρύς. Λοιπόν, εγώ, παιδιά, είμαι στη Λίμνο, παρεπιπτόντως, μια που ρωτάτε. Λοιπόν, αυτό που με ψιλοχάλασε είναι ότι σε κάποια από αυτά βάζει πάρα πολύ το διτεκτιβικό κομμάτι. Δηλαδή, σας ξαναλέω, φαίνεται πάρα πολύ η επιρροή από τον... Conan Doyle. Τέλος πάντων, αρκετά ωραίο, ξαναλέω. Αξίζει να το διαβάσετε. Και είναι και φθηνό, αλλά σας ξαναλέω, θα σας το έχω στο PDF μέσα. Οπότε, η γέφυρα ανάμεσα σε Poe και Lovecraft είναι αυτό. Και νομίζω ότι πιο πολύ έχει επηρεάσει ο... Διαβάζοντας το έργο του Lovecraft, μπορώ να καταλάβω, να φανταστώ ότι ο Μάχεν έχει επηρεάσει το Lovecraft αρκετά στο θέμα των διαστάσεων, στο θέμα των περασμάτων, στο θέμα το απόκριφο, το αρχαίο, ρε παιδί μου, το αρχαίγωνο, αυτό που το κακό ενεδρεύει. Λοιπόν, ο Poe πιο πολύ στο μεσαιωνικό κομμάτι. Δηλαδή, αν έχετε διαβάσει τον «Η πτώση του πύργου του Άσερ», καταλαβαίνετε πάνω κάτω περί τίνος πρόκειται, δηλαδή ότι το κομμάτι το γοτθικό είναι αυτό που έχει πειράσει περισσότερο, αν μπορούσε να πει κάποιος, τον Lovecraft. Και ερχόμαστε στο νούμερο 1, τον αγαπημένο, αγαπημένε. Και η εισαγωγή μου προσωπικά έγινε εντελώς ξεγέμπαρκα πριν από όχι πολλά χρόνια, το 2016-17 ήτανε. Όπως καταλαβαίνετε, είχαν προηγηθεί όλοι οι προηγούμενοι. Ο Μάχεν είναι τελευταίο addition στη συλλογή μου, ενώ γνώσεις. Γι' αυτό φταίει ο Δημήτρης ο Γίγας,
που έχει το Joystick GR. Μου λέει, ρε εσύ, θες να σου στείλω να διαβάσεις Lovecraft? Λέω, τι θα μου στείλεις από Lovecraft και αυτά? Μου λέει, περίμενε. Μου στέλνει 4-5 αρχεία, τα οποία και αυτά τα αρχεία είναι και αυτά μέσα στο πακέτο, σας ξαναλέω. Το οποίο θα σας το βάλω τώρα, καλού κακού. Τόση ώρα μιλάω για να μην ξεχαστώ στο τέλος. Θα σας το επικολλήσω όποιος θέλει να το κατεβάσει τώρα. Ούτως ή άλλως. Θα σας το βάλω τι τώρα, τι μετά. Λοιπόν, δείτε στο chat, απλά πατήστε. Πατάτε πάνω, κατεβαίνει, θα είναι online για κάνα 2-3 μέρες. Μετά κατεβαίνουν αυτόματα από το WeTransfer. Κάντε λήψη, κατεβάστε το. Δείτε όλοι στο chat όσοι θέλετε, πατήστε να το κατεβάσετε. Λοιπόν, εκεί μέσα που λέτε μου είχε μερικά αρχεία. Μου είχε το Dunwich, μου είχε το Ποντίκια μέσα στους στίχους, το Κάλεσμα του Κθούλου, μου είχε κάποια άλλα κομμάτια, το μοντέλο του Pikmin, πώς λέγεται. Λοιπόν, το πρώτο που διάβασα και ξεκίνησα να το κάνω και audiobook, και λογικά κάποια στιγμή θα το κάνω audiobook αυτό, είναι το Κάλεσμα του Κθούλου. Ναι, πήγα κατευθείαν στο αποκορύφωμα, στο ένα. Λοιπόν, μου φάνηκε τόσο περίεργο. Δηλαδή μου θύμισε κάτι από σειρά. Από μυστήριο, από σειρά, από... Να σας πω την αλήθεια, μου θύμισε πάρα πολύ Hellboy. Ο αγαπημένος μου, μιας και ρωτούσατε ήρωας από κόμικ, είναι το Hellboy. Γενικά το Hellboy, το 88 γεννήθηκα. Ακριβώς το 88 γεννήθηκα. Λοιπόν, ο αγαπημένος μου ήρωας από κόμικ, από όλα, είναι το Hellboy. Όσοι ξέρετε Hellboy, Μάικ Μινιόλα, έχει επηρεαστεί 1000% από Lovecraft. Όλος ο κόσμος είναι Lovecraft που έχει χτίσει γύρω από το Hellboy. Όλος ο κόσμος είναι Lovecraft που έχει χτίσει γύρω από το Hellboy. Λοιπόν, με αποτέλεσμα, καταλαβαίνετε ότι μένα μου ήταν οικείο. Γιατί μεγαλώνοντας, συνειδητοποιώ και όντως ισχύει αυτό, ότι πάνω κάτω τα γούστα σου περιστρέφονται και περιφέρονται γύρω από σένα και αγκαλιάζουν και αγγίζουν πράγματα τα οποία μπορεί να μην το καταλαβαίνεις, θα το κάνεις υποσυνείδητα ή ασυνείδητα, αλλά όλα συνδέονται σε ένα μικρό παζλ, ρε παιδί μου. Δηλαδή ένα μικρό παζλ το οποίο ξεκίνησε από Μινιόλα, ο οποίος Μινιόλα είχε επηρεαστεί από τον Lovecraft. Δεν το ήξερα, δεν είχα ιδέα. Μ' άρεσε το σχέδιο, μ' άρεσαν ιστορίες. Διαβάζοντας Lovecraft, με ερχόταν εικόνες από τον Μινιόλα και μετά συνειδητοποίησα ότι ξέρεις κάτι, ο Μινιόλα έχει επηρεαστεί από εκεί. Οπ, κατευθείαν με ερχόταν εικόνες από τα Oboe, με ερχόταν εικόνες μετέπειτα που διάβασα Μάχεν. Δηλαδή, όλα αυτά είναι ένας πολύ όμορφος κόσμος. Είναι σε φάση σαν να διαβάζεις διάφορες νουβέλες, διάφορες ιστορίες από κόσμους οι οποίοι είναι πάνω κάτω στο ίδιο σύμπαν. Τέλος πάντων, μοιάζουν πάρα πολύ. Λοιπόν, διάβασα το Κάλεσμα του Κθούλου, μου άρεσε πάρα πολύ. Ξεκίνησα μάλιστα με το που το διάβασα να το κάνω audiobook. Κάπως σταμάτησα, η αλήθεια είναι, γιατί δεν μ' άρεσε ο τρόπος που διάβαζα. Κάποια στιγμή θα το ξανασυνεχίσω. Συνέχισα αγαπημένο μου, ίσως το πιο ωραίο από όλα που είχα διαβάσει, ήταν, όσο περίεργο και να φαίνεται, τα Ποντίκια μέσα στους στίχους. Αν μπορούσα να πω ότι ξέρεις κάτι, αυτό που μου έχει μείνει μέχρι τώρα το πιο τέτοιο, είναι το Ποντίκια μέσα στους στίχους. Σας ξαναλέω, υπάρχει στο link που σας έστειλα, το κατεβάσετε κανονικά. Το λατρεύω το Ποντίκια μέσα στους στίχους. Lovecraft, διαστημικός τρόμος. Ξεκινάει η φάση με το Lovecraft, σιγά σιγά μπαίνει στον κόσμο του. Αν μπορούσα, με αυτά που έχω διαβάσει από τον Λάφρο, θα το βάζα σε δύο κατηγορίες. Τρεις. Ας ξεκινήσω από την αρχή. Είναι η μυθολογία του Κθούλου. Λοιπόν, το Κάλεσμα του Κθούλου είναι αυτό που είδα από σένα, που έλεγα πριν και διάβασα. Ευχαριστούμε για το link. Τίποτα. Κατεβάστε τα. Τζάμπα είναι. Πατήστε πάνω. Για σας τα έφτιαξα. Ένα μικρό δώρο για να μην είναι χωρίς αντικρίσμα αυτό που κάνω. Δηλαδή, ρε παιδί μου, με βοηθάτε, με στηρίζετε, κάνετε παρέα σε αυτό που κάνω. Γουστάρετε μαζί μου και έτσι κι εγώ ένα μικρό ευχαριστώ για. Και να πιάσω και λίγο τόπο, γιατί άλλο να τα λέω και άλλο να έχετε και το βιβλίο σε περίπτωση αν θέλετε το διαβάσετε, γιατί εγώ ωραία τα λέω, αλλά κάποιοι από εσάς μπορεί να μην μπορείτε να τα αγοράσετε. Λοιπόν, από Λιαντίνη έχω διαβάσει το Γκέμα, το Έξυπνον Εξύπνιον θέλω να διαβάσω αμέσως μετά, περίμενα να τελειώσω τώρα κάποια άλλα που διαβάζω και μετά. Λοιπόν, η Γκέμα μου άρεσε πάρα πολύ και απορώ, πραγματικά απορούσαν γιατί ο άνθρωπος αυτοκτόνησε, παρένθεση τώρα.
Δηλαδή, πραγματικά, γιατί κανένας δεν έκατσε να διαβάσει την Κίεμα. Δηλαδή, είναι σε φάση που το διαβάσει και λες, αυτός ο άνθρωπος πήγε και αυτοκτόνησε για αυτό το λόγο και μάλιστα είναι και εκεί συγκεκριμένα. Μα πας και ψάξεις και τον βρεις. Δηλαδή, εγώ διάβαζα την Κίεμα και λέω, ω, ναι. Είναι σαν να βγάζεις φωτογραφία που πήγε και πέθανε. Κυριολεκτικά όμως. Τέλος πάντων, στο διατάφτα. Α, Καζαντζάκης, ναι, η ασκητική μου αρέσει πάρα πολύ. Εντωμένως, εντάξει, ένα ράφι πίσω είναι μόνο Καζαντζάκης. Λοιπόν, στο διατάφτα, Lovecraft. Είναι το σύμπαν του Κθούλου. Το σύμπαν του Κθούλου, στο οποίο καταλαβαίνεις ότι ο Κθούλου δεν είναι τόσο μεγάλος όσο τον έχουμε στη μυαλό μας. Για κάποιο λόγο, ο Κθούλου ήταν ένας απλός διαστημικός ιερέας. Να το θέσω απλά. Πολύ ισχυρός, πολύ κακός, πολύ τα πάντα όλα. Αλλά είναι ασήμαντος μπροστά στους άλλους. Στον Ιαρθοτέπ, στο... πώς λέγεται, εντωμεταξύ είναι τόσο πολλά τα ονόματα, θεά μου, που κολλάει το μυαλό μου. Λοιπόν, λέει εντωμεταξύ, θυμάσαι που λέγαμε για tablet και Kindle την Κυριακή? Τσίμπησα tablet και πέρασα αρχεία στο Google Drive. Τέλειωσα τη φάρμα... τον ζώνη σε μια νύχτα στο tablet. Είδες πόσο βολικό είναι, εντωμεταξύ, μ' αρέσει. Και αυτό είναι το ωραίο, ότι εγώ τα λέω. Εσείς επηρεάζεστε και κάνουμε όλη τη ζωή μας πολύ καλύτερη. Δηλαδή, σε φάση, μου αρέσει γιατί σας παρακινώ να κάνετε ωραία πράγματα. Για μένα, τουλάχιστον, είναι ωραία πράγματα. Εντάξει, σίγουρα ξόδεψες χρήματα για να πας στο τάμπλετ, αλλά θα τα κάνεις απόσβεση από αυτά που θα διαβάσεις. Και είναι πολύ βολικό. Δηλαδή, όντως είναι πάρα πολύ βολικό. Νομίζω ότι θα το καταευχαριστηθείς. Πέρασε και αυτά που έβαλα τώρα μέσα και ξεκίνα και με αυτά. Νομίζω ότι πραγματικά θα σ' αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, αλλά αυτό είναι που μου αρέσει, ότι ρε παιδί μου. Εγώ σας λέω αυτά που να πω, εσείς που τα καταλαβαίνετε, καταλαβαίνετε και κάνουμε όλη τη ζωή μας καλύτερη. Και εσείς και εγώ. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, αυτή την κούπα 150 εκατομμύρια φορές θα σας δείχνω. Nevermore, The Raven. Αχ, ίσως η καλύτερη κούπα που έχω αγοράσει ποτέ στη ζωή μου, 35 ευρώ έκανε, αλλά δεν τα κλέψα καθόλου. Πραγματικά. Λοιπόν, Amazon. Αγγλικό, δεν ξέρω αν υπάρχει πια, αλλά το είχα πάρει πριν από ένα χρόνο. Λοιπόν, βόλεψε πολύ. Είναι η αλήθεια, θα κρατήσω το Kindle για τα αγγλικά. Ναι. Εγώ προχθές πέρασα. Μπήκα κι εγώ στη φάση, στο τρυπάκι ξανά, και πήρα το e-book reader που σας είχα δείξει. Έκατσα, έκοψα κάποια αρχεία και έκλαψα. Γιατί κάποια από αυτά κοπήκαν τόσο χάλια, δεν μπορούσα να τα διαβάσω στα ελληνικά. Και από όλα αυτά τελικά πέρασα. Μου στείλανε να διαβάσω μια καινούρια συγγραφέα Ελληνίδα, έβγαλε ένα e-book και μου το έστειλε στα ελληνικά να το διαβάσω. Το οποίο μόνο αυτό θα διαβάσω από ό,τι φαίνεται εκεί πέρα. Όλα τα υπόλοιπα τα που δεν υπάρχει. Λοιπόν, Lovecraft, ξαναλέω. Μυθολογία του Κθούλου. Να τα πάρω όμως από την αρχή, γιατί είναι πάρα πολλά. Είναι πολλά, όπως και ιστορίες του Lovecraft. Είναι οι ατομικές ιστορίες πρώτα απ' όλα. Είναι οι ιστορίες αυτές, οι οποίες δεν συνδέονται με πολλά πράγματα. Λοιπόν. Άμα δεν είναι ολόκληρη σελίδα στην οθόνη, αυτό ξαναπέστε. Θα σας πω από το τελευταίο, από το τρίτο, το οποίο με επηρέασε περισσότερο. Λοιπόν, θα σας δείξω πρώτα. Γιατί εγώ τα λέω, τα έχω εδώ, αλλά. Λοιπόν, αγόρασα αυτά εδώ. Οπα. Λοιπόν, είναι τα άπαντα στα ελληνικά από τις εκδόσεις Κάκτος. Πριν από. Γι' αυτό είναι αυτή η επιρροή. Και τι θέλω να πω. Αυτή η αλυσίδα. Λοιπόν, εγώ διάβασα τα PDF του Storytime. Διάβασα τα PDF που μου στείλε ο Δημήτρης. Διάβασα τα PDF. Αυτά που έχετε κι εσείς μέσα στο αρχείο. Πάω να κάνουμε το επεισόδιο. Δεν ξέρω αν θυμάστε όσοι είσαστε στο κανάλι. Είχαμε κάνει ένα επεισόδιο με τον Κωνσταντίνο, ένα παιδί στο χωριό μου, το οποίο έφτιαξε ένα δικό του γραφείο. Ένα γραφείο από παλέτες. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό το επεισόδιο. Δηλαδή, το γραφείο του ήταν κόσμημα. Και έτσι όπως έβλεπα τα βιβλία, γιατί κι αυτός είναι στην ίδια φάση με εμένα, έτσι όπως έβλεπα τα βιβλία του, πέφτει το μάτι μου σε αυτό εδώ. Σε αυτό, αυτό ήταν. Ή αυτό ήταν, δεν θυμάμαι. Ένα από τα δύο ήταν. Και λέω, όπα, τι είναι αυτό. Μου λέει, ρε εσύ, τα Lovecraft, τα πάντα. Και έχω μόνο το ένα. Λέω, οκ. Πάω στο σπίτι, μπαίνω στο Scrooge και αρχίζω να το ψάχνω. Ψάχνω από εδώ, ψάχνω από εκεί. Τελικά τα βρήκα. 40 ευρώ τα αγόρασα. 45 ευρώ τα αγόρασα όλα μαζί. Λοιπόν, πρώτα, εκδόσεις Κάκτος. Δεν είναι οι καλύτερες μεταφράσεις που μπορεί να βρει κάποιος. Δηλαδή, αν το έχετε στα αγγλικά, διαβάστε στα αγγλικά. Αν μπορείτε να το διαβάσετε στα αγγλικά, γιατί ο Lovecraft είναι ζώρικος, αν είσαι Έλληνας, στα αγγλικά. Λοιπόν, εκδόσεις Κάκτος. Είναι το μοναδικό ολοκληρωμένο έργο που υπάρχει όλα μαζί συγκεντρωμένα.
Πολύ μέτριες μεταφράσεις. Επίσης, η ποιότητα στο χαρτί είναι... άστα να πάνε. Δηλαδή, μέσα σας έχω εγώ από τον έολο κάποιες εκδόσεις. Οι συγκεκριμένες έχουν πολύ κακή ποιότητα. Πολύ κακή ποιότητα. Όντως, Μαράγδα, μέτριες μεταφράσεις. Αλλά καταλαβαίνεις πάνω κάτω τι γίνεται. Αλλά μέτριες μεταφράσεις ακριβώς. Η ποιότητα... ξέφτιζαν γράμματα, δηλαδή υπήρχαν σελίδες που ήταν ξεθοριασμένα, διαβάζονταν αλλά δε. Ναι, η κατάρα είναι το... η κατάρα είναι το τελευταίο, το τέταρτο, να το. Αυτό. Λοιπόν... τέλος πάντων, από εκδόσεις υπάρχουν και άλλα. Σιγά σιγά βγάζουν, από ό,τι είδα... τώρα ξεκίνησε και ο Ζήτρος να βγάζει. Δεν ξέρω αν θα τα βγάλει. Ελπίζω να βγάλει και ο Ζήτρος βασικά. Ο Ζήτρος έχει καλές μεταφράσεις σε κάποια από αυτά. Τέλος πάντων, ελπίζω να βγάλουν καλύτερες, να τα έχεις όλα μαζί. Και μάλλον θα τιμήσω και κάποια άλλη. Τώρα, στο θέμα το τυπογραφικό είναι μέτρια. Είναι λίγο ασύμφορο, να το θέσω απλά, να τα βρεις ξέμπαρκα. Είναι πάρα πολύ ακριβό να τα μαζέψεις ξέμπαρκα όλα μαζί. Δηλαδή, καλύτερα δώσε τα λεφτά σου, πάρε αυτό εδώ ή κάτι παρόμοιο, γιατί όλα τα ίδια είναι. Αυτό εδώ, οπ, το οποίο τα έχει όλα μέσα και είσαι κομπλέ. Λοιπόν, αν τα πας ένα-ένα και στα τέτοια, χέσαι μέσα. Sorry κιόλας για τη γλώσσα, παιδιά, αλλά... λοιπόν, μετά πάμε σε αυτά αναγκαστικά. Λοιπόν, ξαναλέω, τυπογραφικά μέτριο, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, αλλά... στο συγγραφικό κομμάτι τώρα του Lovecraft, γιατί αυτό είναι που μας νοιάζει, έχει τα standalones. Έχει κάποιες ιστορίες οι οποίες στέκονται και από μόνες τους. Λοιπόν, μία από αυτές. Εδώ τώρα, γιατί δεν θυμάμαι κιόλας, είναι 150 εκατομμύρια. Μία από αυτές είναι η μουσική του Eric Zahn. Πολύ ωραίο κι αυτό. Ένα άλλο είναι το Μια γραβούρα μέσα στο σπίτι. Το Μια γραβούρα μέσα στο σπίτι, το οποίο είναι και αυτό πάρα πολύ ωραίο, είναι επηρεασμένο πάρα πολύ, θυμίζει Μάχεν. Πάρα πολύ θυμίζει Μάχεν. Λοιπόν, ο δαίμονας του σκοταδιού, δηλαδή είναι μες στο σύμπαν, αλλά είναι standalone ιστορίες. Ποιο άλλο, τέλος πάντων, έχει αρκετά ωραία. Αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ, έχει βγει και ταινία με τον, πώς τον λένε, έλα γάμο το κόλλησε τον, τέλος πάντων, έχει βγει ταινία πρόσφατα, είναι το χρώμα του, από το διάστημα. Πάρα πολύ ωραίο. Και αυτό standalone. Δηλαδή είναι αυτές που είναι διαστημικές, αλλά τελείως standalone, στέκονται μόνες τους και είναι όλα κομπλέ. Αυτό που με επηρεάσε πάρα πολύ είναι, κάτσε να σας πω ακριβώς ποιο είναι, μισό λεπτάκι, το βρω που θα πάει. Είναι, πρέπει να είναι από το δεύτερο βιβλίο της συλλογής. Λοιπόν, το Dagon παρεμπιπτόντως που είναι και αυτό αρκετά γνωστό δεν με ξετρέλανε τόσο, αλλά αυτό που μου άρεσε, αν το βάζα πάρα πολύ μπροστά, πάρα πολύ μπροστά από την εποχή του, ήταν το, πού το, στους στίχους του Έριξ, αυτό δεν είναι, στους στίχους του Έριξ, πραγματικά, αν μπορούσα να ξεχωρίσω μετά από τα ποντίκια στους στίχους, λοιπόν, είναι τα standalones, μετά είναι τα γοτθικομεσονικά και μετά είναι τα σύγχρονα. Nicolas Cage, μπράβο, Nicolas Cage, μπράβο. Το χρώμα από το διάστημα, Nicolas Cage, πραγματικά. Πολύ ωραία ιστορία, πάρα πολύ ωραία ιστορία. Πρέπει να θέλω να δω και την ταινία, λένε ότι είναι καλή ταινία. Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα. Αλλά, αν έβαζα μία από όλες αυτές μπροστά από οτιδήποτε, για το δικό μου γούστο, είναι το στους στίχους του Έριξ. Θα σας το πω, θα σας σποιλάρω, δεν με ενδιαφέρει πραγματικά. Διαβάστε το, είναι πάρα πολύ ωραίο. Αφροδίτη. Αποστολές από τη γη στην Αφροδίτη για να πάνε να βρούνε κρυστάλλους. Ξεκινάνε και υπάρχουν κάποιοι κρύσταλλοι οι οποίοι τους μαζεύουν εκεί και τους χρησιμοποιούν για παραγωγή ενέργειας στη γη. Έχουν ανακαλύψει ότι στην Αφροδίτη υπάρχουν κάποιες μορφές ζωής. Λοιπόν... και ένας ο πρωταγωνιστής ξεκινάει να βρει έναν κρύσταλλο τον οποίο έχει χαθεί και ταυτόχρονα μαζί με τον κρύσταλλο βρίσκει κι άλλον έναν τυπά ο οποίος έχει πάει να βρει τον κρύσταλλο γιατί έχουν ένδειξη ότι υπάρχει κάτι, ένας πολύ ισχυρός κρύσταλλος. Λοιπόν, βρίσκει τον τυπά που είχαν στείλει πριν από ένα εξάμηνο και έχει εξαφανιστεί να τον βρει. Και όλη η ιστορία είναι, ο κρύσταλλος είναι μέσα σε ένα αόρατο δωμάτιο
το οποίο η τύχη του δωμάτιου είναι αόρατη και προσπαθεί, αφού μπει μέσα, να βγει έξω. Σκεφτείτε τώρα το setup, έτσι. Είσαι σε ένα βουνό, παντού δέντρα, δάση, ένα ξέφωτο. Στη μέση έχει ένα κρύσταλλο, εσύ το βλέπεις. Αλλά πας να τον πιάσεις και έχει υπάρχει ένα αόρατη τύχη, σαν ένας λαβύρινθος από αόρατους τείχους. Προσπαθεί να μπει μέσα ό,τι πας, με τη διαστημική του στολή. Κανονικά ο αέρας του τελειώνει μετά από λίγο, δεν μπορεί να ζήσει για πάντα με αυτό. Λοιπόν, αυτό. Ο τίτλος με το κρύσταλλο είναι το στους τείχους του Έριξ. Έριξ Γουόλους, πώς λέγεται στα αγγλικά. Τσεκάρτε το. Λοιπόν, αυτό θα μπορούσε να γίνει ταινία από μόνο το πράγμα. Βασικά τα περισσότερα που θα μπορούσαν να γίνουν ταινίες. Αλλά στους στίχους του Έριξ πραγματικά είναι η περιγραφή. Τόσο, ενώ ο Lovecraft φημίζεται για τις ρευστές περιγραφές του, θυμίζεται ότι είναι, αξ, τα λέει και δεν τα λέει. Δηλαδή, σε φάση ότι δεν στα στρώνει και στο πιάτο, είναι πολύ αφηρημένα. Ειδικά τα τέρατα και τα εξωδιαστημικά πλάσματα είναι πολύ ρευστά και συγκεκριμένα. Ειδικά όταν περιγράφει το ποιο είναι το φόβο, όχι το Dunwich. Ποιο ήταν που έλεγε, τέλος πάντων, η σκιά στο Innsmouth. Λοιπόν, όταν τα περιγράφει είναι πολύ μέχ. Το Dunwich νομίζω είναι αυτό. Λοιπόν, αλλά το συγκεκριμένο πραγματικά ήταν σε φάση, το διάβαζα και λέω, ρε φίλε, αυτό το γράψε πριν από 180-90 χρόνια πριν. Και είναι τόσο σύγχρονο. Και η γραφή του είναι σύγχρονη και οι εικόνες και. Εντάξει, δεν ξέρω. Τα διαβάζεις και λες, wow. Οπότε είναι τα standalones, είναι τα μεσαιωνικά, τα γοτθικομεσαιωνικά, όπως είναι για παράδειγμα το ένα on στο κατώφλι μου, όπως για παράδειγμα το ποντίκια μέσα στους στίχους, που είναι γοτθικομεσαιωνικά. Δηλαδή ξεκινάνε από το μεσαίωνα και συνεχίζουν μέχρι και σήμερα, γιατί αυτό είναι το ωραίο. Ξεκινάει η ιστορία από το μεσαίωνα, αλλά ο πρωταγωνιστής είναι σύγχρονος. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και συνήθως είναι ένας απόγονος. Λοιπόν, και είναι και αυτά τα οποία είναι η ιστορία των μεγάλων παλαιών. Η ιστορία του Κθούλου και των αρχαίων. Τα βουνά της τρέλας. Τα βουνά της τρέλας, το οποίο κυκλοφόρησε και η νιουβέλα τώρα, με πάρα πολύ καλή εικονογράφηση. Κάτι λένε ότι θέλει να γίνει ταινία. Λοιπόν, είναι horror με ονειρικό, τελείως όμως. Λοιπόν, τώρα βγήκε η νουβέλα. Πάρα πολύ ωραία νουβέλα. Αν τη βρείτε, αγοράστε την. Είναι πάρα πολύ ωραία εικονογράφηση στα βουνά της τρέλας. Υπάρχει και επίσης σε πιο παιδική εικονογράφηση, αλλά είναι και αυτή πάρα πολύ ωραία νουβέλα. Γενικά έχουν βγει πάρα πολύ ωραίες νουβέλες. Νομίζω ότι το πιο εξαντλητικό του όντως είναι τα βουνά της τρέλας. Δηλαδή, για κάποιο λόγο, διαβάζοντας τα βουνά της τρέλας, σε έρχεται μια τρέλα μέχρι να το τελειώσεις. Είσαι στο πιο βαρύ του απ' όλα. Αυτό και η Καντάθ, και η άγνωστη Καντάθ, πώς λέγεται. Και έτυχε, γι' αυτό δεν μου αρέσει ο Κουάκτος τόσο. Είναι ο Κουάκτος και σου λέει, ξέρεις κάτι. Ωραία, θες Lovecraft. Έλα, παιδί μου. Το πρώτο που θα ξεκινήσεις να διαβάζεις είναι τα βουνά της τρέλας. Και μετά την περίπτωση του Charles Dexter Ward, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραία ιστορία και συνεχίζεται με το ασημένιο κλειδί και από τις πύλες του ασημένιου κλειδιού. Είναι κάποιες ιστορίες οι οποίες κολλάνε μεταξύ τους. Και μετά σου λέει, πάρε και την ονειρική αναζήτηση για την άγνωστη Καντάθ. Και μέχρι να τελειώσεις το πρώτο, δεν θα φτάσεις ποτέ στο δεύτερο. Γιατί είναι βαριά. Η αλήθεια είναι, το πρώτο ήταν το πιο βαρύ από όλα, μέχρι να το τελειώσω. Σκεφτείτε, αυτό εδώ, όταν το ξεκίνησα, το πέδευα κοντά στον ένα χρόνο. Και μετά, εδώ είχα ξεκινήσει τη δεύτερη σελίδα, για κάποιο λόγο το Dagon δεν με τραβούσε να το διαβάσω, γιατί ξεκινάει με το Dagon. Και ξαναλέω, θα σας το επικολλήσω ξανά όσοι μπήκατε τώρα. Όλα αυτά που σας δείχνω, σας τα έχω φορτώσει σε ένα link, τα PDF όλα, για να τα κατεβάσετε όσοι θέλετε να τα διαβάσετε. Στα ελληνικά, υπάρχουν και μερικά στα αγγλικά, οπότε τσεκάρετε τα, στο chat το βγάζει και εδώ, ναι. Τσεκάρετε το, για 2-3 μέρες υπάρχει online, θα υπάρχει σίγουρα, οπότε κατεβάστε τα. Λοιπόν, ξεκινάς στο Dagon, να γελάσετε. Είχα ξεκινήσει, εδώ είχα γράψει, ξεκίνησα να το διαβάζω Μάρτιο του 19. Το τέλειωσα τον Ιούλιο του 20. Πραγματικά, τον Ιούλιο του 20 το ξεκίνησα. Ένα χρόνο και κάτι μήνες.
ένα χρόνο και κάτι μήνες να διαβάσω δύο σελίδες. Είχα βγει τελείως εκτός mood, ρε παιδί μου, σε φάση. Και με το που το ξεκινάω, το βγάλα φτερό. Μετά στα καπάκια τον Αύγουστο, μέσα σε δύο μέρες, διάβασα κι αυτό. Αυτό ίσως είναι το πιο ευανάγνωστο του κάκτου. Αυτό ήταν ένα απόγευμα. Ένα απόγευμα διαβάσματος ήταν η κατάρα. Λοιπόν, επίσης ένα άλλο που δεν μου άρεσε του Γκάκτο είναι ότι κάποιες ιστορίες τις γράφεις. Νομίζω έχω βρει δύο ιστορίες που επαναλαμβάνονται. Λοιπόν, λες, αυτά έχω από Γκάκτο. Τα διάβασα σε 15-20 μέρες. Τότε που ήμουν στο νοσοκομείο, περάσαν τα χρόνια. Κοίτα, έχω φτάσει σε σημείο να διαβάζω 4 τόμους μέσα σε 2 μέρες. Δεν είναι αυτό το θέμα. Αλλά ήταν το ψυχολογικό που ήταν που κάτσε βαριά ή τέτοια. Δεν μου καθόταν να τα διαβάσω. Τέλος πάντων. Τα βουνά της τρέλας. Βαρύ. Δυνατό και σκληρό. Αλλά. Όποιος το διαβάσει και έχεις διαβάσει και το Κθούλου, στο σετάρι τόσο ωραία. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε τα βουνά της τρέλας, δεν υπήρχε η άγνωστη Καντάθ. Και βασικά, αν δεν υπήρχαν τα βουνά της τρέλας, δεν θα σύνδεται τίποτα. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι αυτό που χρειαζόταν για να συνδέσει όλη τη μυθολογία του Κθούλου και πώς ξεκίνησε. Πάρα πολύ ωραίο το setup. Μου θυμίζει πάρα πολύ The Thing. Αρκετά The Thing του Carpenter. Βέβαια, το αστείο είναι, ξαναλέω, λες μου θυμίζει κάτι που έγινε μετά από 80 χρόνια. Εντάξει, ας το παραβλέψουμε αυτό. Λοιπόν. Lovecraft. Θα πω τα αστεία του Lovecraft. Τι μου φάνηκε πολύ αστείο. Όταν ξεκίνησα να διαβάζω Lovecraft, ένα από τα πράγματα που πρόσεξα και που πραγματικά μου φάνηκε πάρα πολύ διασκεδαστικό, επειδή έχει αυτή την παλιά γραφή. Ναι, μεν ήταν καινοτόμος, ήταν μπροστά από την εποχή του 80 χρόνια, είχε αυτό της εποχής του, που στο τέλος έπρεπε να σου εξηγήσει τι γίνεται. Δεν μπορούσε να σε αφήσει μέσα suspense. Δεν θα στο περιέγραφε όσο πιο. Σε δύο σειρές. Δηλαδή, είναι σε φάση. Γίνεται κάτι. Λες ρε φίλε, τι έγινε τώρα, γιατί γίνεται αυτό, πού, τι έγινε. Και ξαφνικά είναι ο ήρωας μέσα σε μια παραγράφα σου έδωσε την απάντηση και λέει, ήταν αυτό, άρα ήταν αυτό, αυτό και αυτό. Γεια σας. Και είναι τόσο διασκεδαστικό αυτό, γιατί έπιασα πολλές φορές τον εαυτό μου να γελάει με αυτά που διάβαζα και λέω, γάμο την τρέλα μου, είναι τόσο απλοϊκό. Δηλαδή. Αλλά σκέψου, όταν γράφτηκαν αυτά, δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Δηλαδή, ρε παιδί μου, ήταν σε φάση. Αυτή τη στιγμή, 2020, στο μυαλό μας, έχουμε φορτώσει τόσες πολλές ταινίες με διάστημα, Predator, Aliens, τα της Παναγιάς στα μάτια, η σειρά πίσω που βλέπετε αυτή, τα από κάτω τα ράφια όλα είναι διάστημα, είναι science fiction. Τότε δεν υπήρχε science fiction. Δεν υπήρχε επιστημονική φαντασία. Δηλαδή, το πιο επιστημονική φαντασία που μπορούσε να πει κάποιος είναι ο Μάχεν. Που και αυτό ο Μάχεν πώς είχαν διαβάσει εκείνη την εποχή. Δεν ήταν και από τους πιο ευανάγνωστους. Και μετά έρχεται αυτός. Και λέει, εντάξει. Διαστημικός τρόμος, παιδιά, πάρτε τα. Λοιπόν, και θα σας πω ένα fun fact. Το οποίο το λέω. Έτυχε να το παρατηρήσω πριν από δύο εβδομάδες. Λοιπόν, καθόμουν στο σπίτι, στο τέτοιο, και έβλεπα τηλεόραση. Η τηλεόραση το εδώ δεν έχω, έχω πάει στο χωριό. Λοιπόν, ο Ιούλιος Βέρν, ναι, αλλά ο Ιούλιος Βέρν ήταν το science fiction το ανθρώπινο. Διαστημικό δεν είχε και πάρα πολύ. Δηλαδή, μέχρι το φεγγάρι πήγε ο Ιούλιος Βέρν. Πιο έξω να πει για διαστάσεις και για horror και για τέτοιο, όχι. Ο Ιούλιος Βέρν λέει: φτιάξαμε αυτά, αυτά και αυτά και άντε για. Ο Wells ήταν με το Πόλεμο στον Κόσμο το πιο τέτοιο και αυτό γράφτηκε νομίζω πιο μετά από τον Lovecraft. Αν δεν κάνω λάθος, ο Πόλεμος στον Κόσμο. Philip Dick, όχι. Το διάβασα το πρόβατο, το ηλεκτρικό πρόβατο και το άνθρωπος στο ψηλό βουνό. Ψηλό κάστρο, πώς λέγεται. Αυτά είναι πολύ μεταγενέστερα όμως. 45, 40 κάτι. 47, 48, 49, 50. Λοιπόν, όχι, για Lovecraft λέμε τώρα. Όντως, και αυτά πάνε μετά. Απλά εμείς η φάση είναι του Lovecraft σήμερα, οπότε πάμε το μονοπάτι μέχρι και το Lovecraft. Λοιπόν, να σας πω ένα fun fact όμως. Απλά προσπαθώ να σκεφτώ τώρα ταυτόχρονα, γι' αυτό καθυστερώ λίγο. Ποιο έργο ήτανε. Νομίζω πρέπει να ήτανε.
ποιο ήταν γάμο το τώρα. Είναι σε φάση που δεν θυμάμαι τον τίτλο. Δεν θυμάμαι τον τίτλο. Η σκιά του Innsmouth. Νομίζω πρέπει να ήταν η σκιά του Innsmouth. Λοιπόν, θα σας πω το story, γιατί με τους τίτλους δεν το έχω τόσο. Λοιπόν, είναι σε φάση κάποιος πάει να εξερευνήσει μια περιοχή, ένα σπίτι, ένα αγροτόσπιτο, τον καλεί κάποιος από ένα πανεπιστήμιο. Ποιο πανεπιστήμιο? Το Miskatonic. Ένα πανεπιστήμιο υπάρχει στο Lovecraft. Το πανεπιστήμιο του Miskatonic, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Στο οποίο υπάρχει το μοναδικό αντίτυπο του Necronomicon. Δηλαδή, σε όλα τα έργα, το πανεπιστήμιο του Miskatonic, στο οποίο υπάρχει το μοναδικό αντίτυπο του τρελού Άραβα. Αλζαχραζάτ, πώς λέγεται. Πάει από το Miskatonic λοιπόν να ερευνήσει μια υπόθεση. Τον καλεί κάποιος. Ήταν τελείως detective φάση. Πώς είναι αυτά τα νουάρ, τα film νουάρ, που παίρνει ένα γράμμα και του λέει τρέξε γρήγορα στην τάδε περιοχή, στην τάδε πολιτεία, να με βοηθήσεις να αναλύσουμε αυτό το μυστήριο. Πάει σε ένα τυπά, ο οποίος τυπάς λέει ότι έχει εντοπίσει κάποια υπερφυσική δραστηριότητα γύρω από το σπίτι του εκεί στην εξοχή που έμενε, το οποίο σπίτι του το είχαν οι προγονείς του από το 1870, κλασικό μοτίβο, 1770. Λοιπόν, και τέλος πάντων συνειδητοποιεί σε φάση ότι υπάρχει alien invasion, υπάρχει εξωγήινη επεκτατική πολιτική, να το θέσω απλά. Το λέω τελείως μπακαλιστικά για να μην σας το σποιλάρω πάρα πολύ, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο καθαρογραμμένο. Λοιπόν, και έχει κάποια φάση, εν τω μεταξύ αστεράκι, λέει ο πόλεμος των κόσμων, ναι, του Wells, το 898, τόσο παλιό είναι. Και εγώ το 40, βασικά το 40 το διαβάσανε στα ραδιόφωνα, γι' αυτό έγινε χαμούλης τότε. Ποιο ήταν, στην Αμερική ή στο Λονδίνο, ήταν που το διαβάσανε και είχαν βγει στο δρόμο και τρέχανε ότι μας την πέσανε εξωγήινη. Γι' αυτό μας έχει μείνει ότι είναι το 40. Λοιπόν, τέλος πάντων, για να μην σας τα πω λίγο, είναι σε φάση μια σκηνή. Στον Πλούτονα ο πρωταγωνιστής μπορεί και κάνει ανάκληση μία μνήμη αυτών των εξωγήινων πλασμάτων. Η οποία μνήμη των εξωγήινων πλασμάτων είναι στον Πλούτονα. Και λέει στον Πλούτονα, περιγράφει ένα σκηνικό, ένα τοπίο. Το οποίο στον Πλούτονα είναι η σύψη ίδια. Το λέμε η σύψη ίδια, η σύψη ίδια. Και λέει, ο Πλούτονας ήταν το προπύργιο, ήταν ο πρώτος δρόμος, ο πρώτος σταθμός των εξωγήινων, σύμφωνα με τον κόσμο, τη μυθολογία του Lovecraft, πριν να έρθουν στη γη. Λοιπόν, και περιγράφει το σκηνικό στον Πλούτονα. Το μεταξύ μου άρεσε, αλλά πολύ, πολύ περίεργο κι αυτά. Και κάθομαι που λέτε πριν από κανένα 2-3 εβδομάδες στον καναπέ στο χωριό και όλοι κοιμούνται μεσημέρι τώρα. Λέω κάτσε να βάλω να χαζέψω λίγο και βλέπω ντοκιμαντέρ του BBC σε ένα κανάλι με αυτά από τα ντοκιμαντέρ που έχει, τέλος πάντων. Εν τω μεταξύ full HD όλα αυτά, είχα καλά καραγουστάρει τη ζωή μου, το βάζω, χαζεύω και λέει για τον Πλούτονα. Και πριν από 5 χρόνια λοιπόν που λέτε, πάνε στον Πλούτονα οι... Εν τω μεταξύ αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Γιατί πριν από 5 χρόνια στον Πλούτονα λοιπόν, είχαμε την πρώτη αποστολή δορυφόρο επίσημα γύρω από τον πλανήτη Πλούτονα, ο οποίος φωτογράφησε την επιφάνεια του πλανήτη και έκανε μετρήσεις και από τότε άλλαξε το τι ξέρουμε για τον Πλούτονα. Ο Πλούτονας είναι ζωντανός πλανήτης. Και όταν λέω ζωντανός πλανήτης, τι εννοώ? Καταρχάς, πιστεύουμε ότι είναι ένας παγωμένος βράχος, τυπικά πάγος. Έχει στερεό πυρήνα, αλλά ήταν ένας παγωμένος πλανήτης σύμφωνα με αυτά που πιστεύουμε. Αλλά βγήκαν φωτογραφίες από τον Πλούτονα και έδειξε ότι ο Πλούτονας έχει μια τεράστια επιφάνεια, μια τεράστια κοιλίδα, η οποία ναι μεν είναι πάγος, αλλά έχει κάτι το διαφορετικό. Ποιο ήταν αυτό το διαφορετικό? Ότι ενώ όλος ο πλανήτης γύρω-γύρω έχει αυτά τα χτυπήματα όπως η σελήνη από τους κρατήρες, ο Πλούτονας έχει μια τεράστια σαν θάλασσα, σκεφτείτε ένα πράγμα, το οποίο είναι γυαλί. Και λέει, ναι, εδώ υπάρχει κάτι περίεργο. Τι περίεργο? Όλο είναι λίγο. Λέει, δεν γίνεται να είναι λίγο αυτό το πράγμα, γιατί θα είχαν πέσει μετεωρίτες. Αν ήταν πάγος, θα είχε σημάδια, ρε παιδί μου. Ο Πλούτονας στην επιφάνειά του έχει μείον 200 βαθμούς Κελσίου, 240, 290, κάπου εκεί πέρα. Λοιπόν, μιλάμε σε φάση είναι. Βγαίνει και παγώνει απευθείας. Λέει, δεν γίνεται το νερό. Δηλαδή, ας πούμε ότι έχει νερό. Πιστεύουμε ότι έχει νερό μέσα, είναι πάγος. Αλλά ο πάγος με το που βγει κράκ κρυσταλώνει αμέσως. Πώς γίνεται να πέφτουν μετεωρίτες και από τη θερμότητα να λιώνει αυτό και να μην προλαβαίνει να παγώσει? Δηλαδή σκεφτείτε, το νερό απευθείας σε νανοδευτερόλεπτα παγώνει. Άρα θα έπρεπε να υπάρχουν σημάδια. Δεν θα έπρεπε να είναι ευθεία. Ήταν αυτό το ότι, ξέρεις, έπεφταν οι, τέλος πάντων, οι μετεωρίτες, αλλά σε φάση αυτό ξανά. Πώς είναι το νερό ή τέτοια? Λέει, δεν γίνεται να είναι ρευστό.
συνειδητοποίησαν ότι ο πλανήτης έχει μια πηγή θερμότητας μέσα, η οποία κατά πάσα πιθανότητα εικάζουν ότι είναι από πυρηνικά μέταλλα. Πυρηνικά μέταλλα, ουράνιο και τα συναφή. Τέλος πάντων, πυρηνικά στοιχεία θα το θέσω, γιατί υπάρχουν πυρηνικά μέταλλα, πυρηνικά στοιχεία θα το θέσω πιο σωστά. Λοιπόν, οπότε υπέθεσαν ότι ξέρεις, υπάρχει μια θερμή πηγή. Η οποία θερμή πηγή προλαβαίνει και ζεσταίνει τουλάχιστον τη συγκεκριμένη περιοχή. Και αυτό ξαναπανέρχεται. Όμως λένε ότι δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να γίνεται. Και συνειδητοποίησαν ότι. Ξέρεις, είναι αυτό σαν τον ντόμινο, το ένα πάει στο άλλο. Από τις μετρήσεις τους, συνειδητοποίησαν ότι ο Χάροντας προήλθε από. Κατά τη δημιουργία του πλανήτη, είχε μια σύγκρουση με το Ρίτε. Οπότε τυπικό πλανήτη σκόπηκε στα δύο. Κάπως έτσι σε φάση. Λοιπόν, και εκείνη η περιοχή ήταν η περιοχή σύγκρουσης με το μετεωρίτη που είχε έρθει και τον έσπασε τον Πλούτονα. Λοιπόν, και επίσης ο Πλούτονας σε σχέση με τον με το Χάρο, το φεγγάρι του, είναι πάρα πολύ κοντά σε μέγεθος, οπότε είναι ένα σύστημα δίδυμων πλανητών. Δηλαδή, τυπικά ο ένας περιστρέφεται γύρω από τον άλλον. Δηλαδή, δεν είναι ο Πλούτονας και γύρω-γύρω γυρίζει ο Χάρος. Πάνε οβάλλο, ένας γύρω από τον άλλον. Δηλαδή, τυπικά το κέντρο βάρους των δύο πλανητών, αν μπορούσε να το θέσει κάποιος, είναι έξω και από τους δύο πλανήτες. Λοιπόν, δηλαδή η γη είναι η γη και γύρω-γύρω γυρίζει η σελήνη γύρω από τη γη. Ωραία, σκεφτείτε ταυτόχρονα γυρίζει και η γη μαζί με τη σελήνη και θα κάνει αυτό το πράγμα. Αυτό κάνει ο Πλούτονας με το Χάρο, το φεγγάρι του. Τέλος πάντων, στο διατάφτα ανακάλυψαν ότι ο πλανήτης, ο Πλούτονας. Θα δείτε που το πάω λοιπόν. Ότι ο Πλούτονας, εν τω μεταξύ όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα από την NASA, έτσι. Λοιπόν, ανακάλυψαν ότι ο Πλούτονας έχει αμμονία μέσα. Που η αμμονία έχει αυτό το ωραίο χαρακτηριστικό ότι όταν αναμειχθεί με νερό. Όταν η αμμονία αναμειχθεί με νερό, το νερό δεν παγώνει τόσο εύκολα. Δηλαδή δημιουργεί φαινόμενο, ακριβώς, δημιουργεί φαινόμενο λάβας. Αλλά τι λάβα, λάβα νερού. Δεν υπάρχει κανονικά λάβα νερού, αλλά σκεφτείτε πόση λάβα βγαίνει παχύρευστη η αμμονία όταν ανακατευθεί με νερό και καθώς το νερό παγώνει σε αντίστροφη διαδικασία. Η λάβα είναι πετρώματα που λιώνουν, σκεφτείτε τώρα αμμονία και νερό, καθώς πάει να παγώσει. Λοιπόν, το νερό δεν παγώνει κατευθείαν, δηλαδή είναι ρευστό για περισσότερη ώρα, δεν σχηματίζει στερεή μορφή. Οπότε, σε χαμηλότερες θερμοκρασίες, κοντά στους μείον 200 βαθμούς Κελσίου, αυτό είναι ρευστό. Οπότε το νερό εκεί πέρα έχει τη μορφή λάβας, με αποτέλεσμα. Μορφή, έτσι. Με αποτέλεσμα, όταν πέσει ένας βράχος, αυτό προλαβαίνει και το επικαλύπτει και παγώνει μετά. Το οποίο είναι γαμάτο. Λοιπόν, και συνειδητοποίησαν ότι αμμονία, μεθάνιο. Ωραία. Ο δορυφόρος, λοιπόν, καθώς γύριζε γύρω από τον Πλούτονα, διαπίστωσε ότι ο Πλούτονας έχει ατμόσφαιρα. Γιατί γύρω-γύρω από τον Πλούτονα υπήρχε το. Καθώς χτυπούσε το φως του ήλιου όσο έφτανε τέλος πάντων, σχηματιζόταν αμυδρά η τέτοια της ατμόσφαιρας. Η οποία ατμόσφαιρα του Πλούτονα είναι σε στρώματα, σε layers. Δηλαδή, στρώμα, 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 στρώμα. Δηλαδή, είναι ορατά τα στρώματα της ατμόσφαιρας. Λοιπόν. Εν τω μεταξύ, έχω μείνει μαλάκα. Λέω, ρε φίλε, τι λες τώρα. Εν τω μεταξύ, επίσημο ντοκιμαντέρ του BBC. Από την NASA φτιαγμένα, έτσι, αυτά είναι από το δορυφόρο που στείλαν το 2015 δεδομένα. Λοιπόν, εν τω μεταξύ φωτογραφίες full high res όλα είναι τούμπα, ψάξτε το. Γράψτε Pluto BBC documentary, είναι από τα καλύτερα ντοκιμαντέρ που έχουν βγει ποτέ για τον Πλούτονα. Λοιπόν, στρώματα. Και λέει σε κάποια φάση, αυτά τα στρώματα λοιπόν είναι σαν το φαινόμενο των αερίων που έχει γη γενικά. Υπάρχει το φωτοχημικό νέφος. Όσοι ξέρετε το φωτοχημικό νέφος, τα καυσαέρια από τα αυτοκίνητα και από τα εργοστάσια και. Ω, ευχαριστώ για το follow, Geofas. Λοιπόν, καθώς ανεβαίνουν, είναι μονοξίδια, νομίζω, ή μονοξίδιο ή διοξείδιο. Δεν θυμάμαι τώρα, γάμο, τα κάνω κιόλας, υποτίθεται. Οξίδια τέλος πάντων του αζότου και οξίδια του άνθρακα. Τα καυσαέρια. Τα αέρια των καυσαέριων τέλος πάντων. Καθώς λοιπόν ανεβαίνουν προς τα πάνω στην ατμόσφαιρα, επειδή είναι πάρα πολύ πυκνά τέλος πάντων σε όγκο και κυρίως γύρω από τις πόλεις είναι περισσότερη η ποσότητα, αντιδρούν με την ηλιακή ακτινοβολία. Με αποτέλεσμα να δίνουν υπεροξίδια. Δηλαδή, αν θυμάμαι καλά, το μονοξίδιο γίνεται διοξίδιο ή το αντίστροφο. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς πώς πάει, αλλά τέλος πάντων στην ουσία αλλάζει η μορφή τους. Ευχαριστώ για το hosting. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τέλος πάντων, με αποτέλεσμα λοιπόν, λέει το εξής κορυφαίο. Ότι ξέρεις κάτι, η αμμονία
το μεθάνιο και όλα αυτά τα ωραία πράγματα που υπάρχουν στην επιφάνεια του τέτοιου. Γιατί προφανώς, καθώς ανασκαλεύεται αυτό το πράγμα, λέει, δάσκαλε, όλο δεν θυμάσαι, μας λες και δεν μας τα λες καλά. Ρε εσύ, τώρα θα με κάνεις να ψάξω να βρω τη βιολογία Δευτέρας Λυκείου. Δεν κάνω βιολογία, φυσική και χημεία κάνω. Δεν τα θυμάμαι όλα απ' έξω. Είπαμε. Ένα μυαλό. Λοιπόν. Απλά δεν θυμάμαι αν από μονοξίδιο γίνεται διοξίδιο του αζότου ή το αντίστροφο. Νομίζω από μονοξίδιο του αζότου γίνεται διοξίδιο του αζότου. Και από μονοξίδιο του άνθρακα γίνεται διοξίδιο του άνθρακα. Λοιπόν. Πάντως είναι οξίδιο του αζότου σίγουρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Καθώς γίνεται αυτή η ανασκάλυψη μέσα των ακάτωμα των συστατικών του πλανήτη και καθώς βγαίνουν προς τα έξω, η αμμονία προλαβαίνει για λίγο και εξατμίζεται. Λοιπόν, τέλος πάντων, μεθάνιο, αμμονία και όλα τα ωραία τα αέρια προλαβαίνουν και πάνε λίγο πάνω, πάνε στην ατμόσφαιρα. Με αποτέλεσμα, καθώς αυτά λοιπόν μεγαλώνουν σε ύψος, έρχονται σε επαφή με το όσο φως του ήλιου φτάνει μέχρι εκεί. Οπότε γίνονται αντιδράσεις. Και η πολυπλοκότητα των αντιδράσεων αυτών, το μεταξύ χαρακτηριστικά, έκφραση μέσα από το τέτοιο, λέει, η πολυπλοκότητα των αντιδράσεων αυτών δίνει ενώσεις οι οποίες σε δομή μοιάζουν σαν πρόδρομοι του DNA. Δηλαδή σε φάση δημιουργούνται, το DNA είναι δεοξυριβόζι και ριβόζι και δεοξυριβόζι, δηλαδή σε φάση μια πεντόζη έχει την αλυσίδα που είναι γουανίνες, θυμίνες, κιτοσίνες. Τυπικά έχει φόσφορο, άζωτο μέσα, τι άλλα έχει. Σπανία στα μάτια έχει, τέλος πάντων, το DNA, η αλυσίδα του DNA. Οπότε τυπικά η πολυπλοκότητα των ενώσεων, καθώς έρχονται και αντιδρούν με τον ήλιο, φτάνουν στο επίπεδο, το θες έτσι, σε φάση προ DNA, δηλαδή. Σκεφτείτε σαν ένα πρόγονο του DNA, καθώς έχεις τη μορφή του DNA, κάτι λίγο πριν από το DNA, ρε παιδί μου, σε φάση οργανικό. Και λέει αυτές οι ενώσεις πέφτουν με τη μορφή βροχής πάνω στον Πλούτονα, όσο προλαβαίνει, ρε παιδί μου. Και έτσι ο Πλούτονας είναι καφεκόκκινος. Λοιπόν, κάποια στιγμή είναι, αν τα κάτσω και τα διαβάσω καλά, λοιπόν. Ο Πλούτονας, ο μισός, είναι καφεκόκκινος, εκτός από τη λευκή κοιλίδα αυτή που έχει, που είναι η θάλασσά του και καλά η παγωμένη. Λοιπόν, ο Πλούτονας είναι καφεκόκκινος. Και λέει ότι αυτό το χρώμα ήταν σε φάση, αυτά τα το DNA, να το θέσουμε έτσι, προ-DNA και RNA, το οποίο είναι οργανικό σε, τέλος πάντων, πέφτει με τη μορφή βροχής στον πλανήτη. Οπότε τυπικά ο πλανήτης χρωματίζεται εξαιτίας αυτών των σωματιδίων. Δηλαδή το χρώμα του ο Πλούτονας το οφείλει σε αυτό. Και μου έρχεται κατευθείαν εικόνα από το σκηνικό που περιγράφει ο Lovecraft. Που ο Lovecraft περιέγραφε τον Γκορ το ίδιο. Δηλαδή σε φάση, ξέρεις, αυτός ο πλανήτης που τυπικά περιγράφει αυτό το πράγμα. Ότι, ξέρεις, η επιφάνειά του ψηλό είναι οργανική. Κατά πιθανότητα είναι αυτό το ασαφές διαστημικό που λέει ο Lovecraft. Και είναι, λες ρε φίλε, αν το καλοσκεφτείς, αν το πει κάποιος τελείως μπακαλιστικά, βρέχει DNA και RNA, πρότυπες βάσεις DNA και RNA και δομές. Τυπικά βρέχει DNA στον Πλούτονα και λες, άμωτα, τι γίνεται. Και το έλεγε ο Lovecraft 80 χρόνια πριν και περιέγραφε ένα σκηνικό και λες, άμωτα, πόσο κοντά. Δηλαδή, αν έχεις διαβάσει λίγο, σκάνε κάτι ωραία και λες, τώρα το μόνο που έμενε να σκάσει μύτε που θέλει να κάνει σκουθούλου και να πει, γεια σας ήρθα. Βέβαια, με το 20-20 όλα πιθανά. Πλέον είμαι έτοιμος για όλα. Άμα βγει κανένα Κθούλου μέσα από τον ωκεανό, εγώ θα πω εντάξει, εδώ, το περίμενα. Λοιπόν, πέρα μπλάκα. Αλλά ήταν αυτό το ωραίο το τέτοιο. Γιατί σε φάση αυτό που διάβαζες στο βιβλίο, σαν μια αναφορά. Δηλαδή είναι μια σελίδα περιγραφή. Βλέπεις το ντοκιμαντέρ το οποίο το περιγράφουν, τις ανακαλύψεις στον Πλούτονα και λες, Οκ. Ας πω αυτό. Γενικά. Ο Lovecraft χαρακτηρίζεται τελείως για την ασάφειά του. Ειδικά στις περιγραφές που κάνει για τα τέρατα είναι τελείως φλου. Επίσης ένα χαρακτηριστικό, το οποίο ο ίδιος, τελείως όμως αγχύει. Ναι. Βέβαια στο πιο πρωτόγονο, στο πιο primitive, σκέψου το. Λοιπόν, ο Lovecraft ο ίδιος είχε δηλώσει από όσο ξέρω ότι δεν υπάρχει νεκρονόμικαν. Και είναι αστείο
πόσοι κάθονται και πιστεύουν ότι υπάρχει το Necronomicon, που είναι τυπικά το Necronomicon, είναι σαν τη βίβλο, να το πούμε απλά, των πλασμάτων, των εξωδιαστημικών πλασμάτων, τα οποία έχουν έρθει από το εξώτερο διάστημα με σκοπό να απικήσουν και να εκμεταλλευτούν τη γη. Σε γενικές γραμμές, η μυθολογία του Lovecraft περιλαμβάνει θεούς και θεότητες οι οποίες είναι έξω από το χρόνο και το χώρο. Το χρόνο και το χώρο. Λοιπόν, θεότητες και πλάσματα, γιατί εμείς τα λέμε θεότητες, αλλά γι' αυτό ήταν πλάσματα τυπικά, τα οποία είναι έξω από το χρόνο και το χώρο και δεν ενδιαφέρονται καν για την ανθρώπινη ύπαρξη. Γι' αυτό στα βιβλία του Lovecraft, ό,τι κι αν είναι, δεν ενδιαφέρεται για το τι παθαίνει ο άνθρωπος. Δηλαδή, αν δείτε, οι άνθρωποι απλά υπάρχουν. Απλά υπάρχουν και είναι έρμεα των επιλογών τους έμεσα, αλλά και των επιλογών άλλων. Και εκτός από αυτό, είναι έρμεα της περιέργειάς τους. Δηλαδή, αυτό που τους οδηγεί τους περισσότερους συμπελάδες είναι η περιέργειά τους και η ανάγκη και καλά να υποτάξουν, η ψευδαίσθηση που έχουν, να υποτάξουν αυτή την. Όντως, αλλά ναι. Η ανάγκη που έχουν να υποτάξουν όλο αυτό το εξωφυσικό και εξωδιαστημικό, που τυπικά στο τέλος απλά δεν γίνεται, είναι μακράν έξω από το, έξω από το εύρος τους, αλλά το καταλαβαίνουμε πολύ αργά. Κάποιοι από αυτούς αποσπώντα, κάποιοι από αυτούς το επιχειρούν σκόπιμα, το τέλος, η αλήθεια είναι ότι το τέλος είναι η συντριβή. Τα μοτίβα των χαρακτήρων του Lovecraft είναι αυτοί που υπηρετούν τυφλά τους τα όντα αυτά. Είναι αυτοί που τα υπηρετούν αλλά έχουν τις δικές τους βλέψεις. Είναι αυτοί οι οποίοι είναι έρμεα των περιστάσεων και δεν έχουν δικαίωμα επιλογής σε τίποτα, απλά συμβαίνουν τα πράγματα για αυτούς. Είναι αυτοί που τους τρώει ο κόλος τους και στο τέλος καταλαβαίνετε που πάει, και είναι και αυτοί που παρατηρούν και στο τέλος βγαίνουν λίγο πιο τρελοί και τρέχουν στο δρόμο και λένε είδα αυτά, σε εξαφανιστώ για 10.000 χρόνια να μην με δει κανένας. Λοιπόν, το πιστεύουν γιατί το έχει βγάλει ο Κάκτος, καλά άλλο από αυτό έχουν βγει πολλά νεκρονόμικων. Λοιπόν, τι λένε, τι ζώδιο είσαι, δεινόσαυρος, μα αυτό δεν υπάρχει, γιατί τα άλλα υπάρχουν, ναι. Εγώ λέω δράκος γη. Γιατί είναι ωραίο διασκεδαστικό να λέω δράκος. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, και η βίβλος είναι ένα βιβλίο φανταστικού. Ναι, αν το πιάσεις από παντού, από όπου και να το πιάσεις, όλα βιβλία του φανταστικού θα μπορούσε να το πει κάποιος. Αλλά πέρα από αυτό, είναι καθαρά επιλογή του καθενός. Απλά, ναι. Εδώ πάμε σε άλλα μονοπάτια που όντως είναι τώρα, θα μπορούσα να βάλω στο τέτοιο και την θρησκεία που έχει προκύψει από την δύναμη που έγραψε από τον πόλεμο των άστρων ο George Lucas, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που πιστεύουν ότι η δύναμη, το The Force, είναι πραγματικό. Εντάξει, ο καθένας όπως αρέσκεται, αλλά το αστείο είναι ότι ο ίδιος ο Lovecraft, για παράδειγμα, γιατί π.χ. στη βιβλό δεν βγήκαν αυτοί που γράψαν τη βιβλό να πούνε, ξέρεις κάτι, είναι φανταστικό. Αυτοί που γράψαν τη βιβλό το γράψαν ότι αυτό που λέμε είναι αλήθεια. Δηλαδή, έγιναν αυτά, ακολουθήστε τα. Ο Lovecraft ο ίδιος πάντως που το έγραψε, και αυτή είναι η διαφορά, ο ίδιος ο Lovecraft λοιπόν που το έγραψε, λέει, ρε παιδιά, δεν πιστεύω σε αυτά. Δηλαδή, εντάξει, είναι όλα mindfuck, αλλά δεν το πολύ πιστεύω. Δηλαδή, ναι, ψέματα, είναι φαντασίες. Τέλος πάντων, πέρα από αυτό. Σε γενικές γραμμές είναι αυτό το ασαφές και είναι αυτό το. Υπάρχει ένα γενικό μοτίβο. Ένα γενικό μοτίβο ότι είναι αυτό το ότι υπάρχει το. Υπάρχει το πρωτόγονο το που ακολουθεί από τα αρχαία χρόνια μέχρι και σήμερα. Υπάρχει το διαστημικό που καμιά φορά συνδέεται με το πρωτόγονο και σε ένα τουλάχιστον στους στίχους του Έριξ. Είναι το καθαρά διαστημικό, δηλαδή ο τείχη του Έριξ είναι Οδύσσια Διαστήματος 2001 φάση. Λοιπόν, γενικά, σε γενικές γραμμές, το συνιστώ. Είναι ένα πολύ ωραίο ταξίδι ο Lovecraft. Νομίζω ότι όποιος ασχοληθεί θα το απολαύσει και με το παραπάνω. Ένα ταξίδι το οποίο δεν έχει μόνο ένα πράγμα. Ναι, μεν, το μοτίβο έχει μια γενική αρχή, αλλά μέσα σε αυτό το σύμπαν γίνονται πολλά πράγματα σε όλες τις εποχές και σε όλες τις τοποθεσίες. Αυτό είναι το ωραίο. Και πολλές από αυτές που σου δίνει ένα. Ο άτιμος σου δίνει ένα αίσθημα ικανοποίησης όταν διαβάζεις μια ιστορία
και μετά διαβάζεις 15 ιστορίες μετά κάτι και συνδέεται με αυτή τη μία ιστορία που διάβαζε. Δηλαδή, δεν ξέρω πόσοι το έχετε παρατηρήσει σε βιβλία που διαβάζετε, που τα έχει γράψει ίσως ο ίδιος συγγραφέας ή άλλη συγγραφής, ίσως και από άλλους συγγραφείς κάποια βιβλία. Έχει τύχει πολλές φορές να λέει στο τάδε βιβλίο, τάδε είδε αυτό και λες, ρε φίλε, το διάβασα αυτό, το ξέρω, το έχω γνώσει. Εκείνη την ώρα νιώθεις ως αναγνώστης μια εφορία. Μια εφορία ότι ξέρεις κάτι. Μεγάλε, το ξέρω, ήμουνα και εγώ εκεί, το διάβαζα. Οπότε ξέρεις, είναι αυτή η εσωτερική εφορία. Και ο Άτιμος την προσφέρει πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, σας ανέφερα μάλλον πριν, συγκεκριμένα, να σας πω ποια έργα, ποια κομμάτια είναι, σε φάση π.χ. Είναι το «Η περίπτωση του Charles Dexter Ward». Όχι, ξεκινάει από εκεί. Κάνει αναφορά για ένα χαρακτήρα. Αναφορά. Ένα περιστατικό, ένα σκηνικό. Μετά πάει «Τα όνειρα στο σπίτι της μάγισσας». Έχει κάποια τέτοια, συνδέεται. Πάει «Η κατάθεση του Rudolph Carter Bobs», την πετάει την ιστορία. Μετά σου πάει «Το ασημένιο κλειδί». Και μετά σου λέει «Και από τις πύλες το ασημένιο κλειδί». Και λες, διάβασα ένα σκηνικό, έγινε ένα σκηνικό σε μια ιστορία πριν από τόσο. Και αυτό το σκηνικό είναι σαν να βλέπεις τους χαρακτήρες στο βάθος, βλέπεις μια ταινία. Παρακολουθείς τον πρωταγωνιστή. Και στο βάθος το μάτι σου παίρνει δύο χαρακτήρες να κάνουν μια μαλακία. Αλλά δεν δίνει σημασία γιατί είναι στο background. Αλλά εσύ το είδες, το πρόσεξες ότι έγινε μια μαλακία στο βάθος. Λοιπόν, ακολουθείς την ιστορία. Πέντε ιστορίες μετά σου λέει ακριβώς τι κάνανε αυτοί εκεί πέρα και πού το πήγανε. Πολύ καλό. Λοιπόν, σε συζήτηση μεταφυσικού θέματος με φύλλο φυσικό ήταν αν μια οντότητα μπορούσε να είναι πλάσμα ανώτερης διάστασης και πώς γεωμαγνητικά θα μπορούσε να υπάρξει σχήμα σε άλλη διάσταση. Εντελώς φιλοσοφική κουβέντα. Αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ, που το συνιστώ να το διαβάσετε, είναι το Flatland. Λοιπόν, η επίπεδο χώρα. Flatland θα το βρείτε. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο έργο. Το οποίο το έχω, κάπου εκεί πίσω είναι κρυμμένο και αυτό. Γενικά, ένα από τα αγαπημένα μου θέματα, για να σας πω πώς είναι, είναι αυτό το κομμάτι των διαστάσεων. Έχετε σκεφτεί ποτέ τι θα γινόταν εάν ήσουν ένα όν δύο διαστάσεων? Δηλαδή, έχουμε αυτό εδώ. Ωραία, σκεφτείτε ότι δύο διαστάσεις, ξεχάστε το βάθος. Αυτή τη στιγμή βλέπετε μόνο την οθόνη σας. Δύο διαστάσεις είναι αυτές εδώ. Ωραία, τρεις διαστάσεις, σας το έχω γυρίσει λίγο έτσι και βλέπετε. Το επίπεδο και το βάθος, το ύψος. Ωραία, το ύψος βασικά. Λοιπόν, σκεφτείτε ότι υπάρχει μόνο αυτό εδώ. Και σε αυτόν τον κόσμο υπάρχουν μόνο τρίγωνα και τετράγωνα. Δηλαδή για παράδειγμα, αυτό εδώ είναι ένα όν, το οποίο είναι δύο διαστάσεων. Ωραία, ένα όν δύο διαστάσεων. Είναι ο κύκλος και ο φίλος του το περίεργο κυρτό παραλληλόγραμμο. Λοιπόν, πάει ο κύκλος να συναντήσει το φίλο του. Του λέει, «Επιά σου, τι γίνεται?» Αν είσαι σαν ο κύκλος, πώς θα βλέπατε το φίλο σας το παραλληλόγραμμο? Ωραία, πώς θα το βλέπατε? Εγώ, που είμαι τριών διαστάσεων, μπορώ να το αντιληφθώ. Εάν εσείς ήσασταν δύο διαστάσεων, το φίλο σας το παραλληλόγραμμο θα τον βλέπατε έτσι. Ξεχάστε τι γίνεται γύρω σας και δείτε αυτό. Είναι η γραμμή αυτή. Ο φίλος σας στο παραλληλόγραμμο θα ήταν αυτό εδώ. Από εδώ σε εδώ. Δηλαδή αυτή εδώ η γραμμή θα ήταν ο φίλος σας στο παραλληλόγραμμο. Έχετε φανταστεί ποτέ πώς θα ήταν αν ήσασταν ήρωας σε δύο διαστάσεις? Στα κόμικ. Ο Ντόναλντ Ντακ το μικρό δεν τον έχει δει ποτέ. Αν το πάτε ρεαλιστικά. Απλά βλέπει μια γραμμή. Έτσι λοιπόν, όταν... Επίσης φαντάζομαι ξέρετε και το μύθο του Σπηλαίου, έτσι, του Πλάτωνα. Λοιπόν, όταν έχω το όν, το οποίο είναι δύο διαστάσεων, τώρα για εσάς φαίνεται τριών διαστάσεων το όν, αλλά δεν σας πειράζει. Λοιπόν, έχω το όν, το οποίο είναι δύο διαστάσεις. Να το κάνουμε ακόμα πιο ρεαλιστικό. Ο φίλος μας, ο όν δύο διαστάσεων, έτσι, πιο όν δύο διαστάσεων πεθαίνεις. Λοιπόν, τον βάζω εδώ, ο φίλος μας ο Ζήπο. Λοιπόν, έρχομαι εγώ που είμαι ένα όν τριών διαστάσεων και βάζω το χέρι μου. Τρεις διαστάσεις, έτσι, 3D. Βάζω το χέρι μου πάνω από τον κόσμο, δεν τον ακουμπάω. Λοιπόν, πάνω από τον κόσμο του όντως αυτού. Αν το σκεφτείτε, η σπηλιά του Πλάτωνα, πέρα από αλληγορική για το εσωτερικό μας, γιατί πάρα πολλοί τη χρησιμοποιούν ως αλληγορικό στοιχείο για το εσωτερικό, η σπηλιά του Πλάτωνα είναι και αλληγορία για τις τρεις διαστάσεις και για παραπάνω διαστάσεις. Γι' αυτό είναι ωραίος ο Πλάτωνας αυτό. Ο μύθος του Σπηλαίου είναι πολυεπίπεδος.
Τι θα σου πω. Λοιπόν, είμαι ένα όντριο διαστάσεων, ξαναλέω. Είμαι ο Κώστας, με βλέπετε. Λοιπόν, και έχω εδώ τη λάμπα. Η λάμπα, φίλοι μου, κομπλέ. Και έρθω και βάλω το χέρι μου ακριβώς εδώ πάνω. Καθώς χτυπάει λοιπόν ο ήλιος, δημιουργείται μια σκιά. Εγώ το βλέπω σαν σκιά. Το χέρι μου περνάει από μέσα. Γιατί είναι μια απλή σκιά για μένα. Είναι η σκιά που κάνει το χέρι μου. Τρεις διαστάσεις στις δύο. Αυτός εδώ μπάρμπας, ο οποίος είναι δύο διαστάσεων, τη σκιά. Ας πούμε ότι αυτή είναι η σκιά πάνω στο επίπεδο. Φανταστείτε μια σκιά. Τη σκιά στο επίπεδο του τη βλέπει σαν γραμμή, σαν τοίχο. Άρα αυτός εδώ ο μπάρμπας δεν μπορεί να πάει να περάσει. Σταματάει. Άρα ξαφνικά δημιουργείται για αυτόν ένας τοίχος που ενώ δεν υπάρχει, για αυτόν υπάρχει. Οπότε, πώς ένα on δύο διαστάσεων μπορεί για παράδειγμα να περάσει στις τρεις. Σκεφτείτε ότι... Μεταξύ βρίσκω πράγματα γύρω για να σας τα δείξω. Λοιπόν, σκεφτείτε ότι αυτό είναι δύο διαστάσεις. Όντως είναι δύο διαστάσεις τεχνικά. Λοιπόν, είναι ο περιβάλλον χώρος, ωραία. Ένα σώμα δύο διαστάσεων που έχει μόνο μήκος και πλάτος πρέπει να αποκτήσει πάρα πολύ μεγάλη μάζα. Η πάρα πολύ μεγάλη μάζα του ξαφνικά, έτσι όπως είναι, βυθίζεται. Οπότε από τις δύο διαστάσεις αποκτάει και το βάθος. Δηλαδή καταραίει ο χώρος κάτω από τα πόδια του και αποκτάει τη διάσταση του ύψους, του βάθους τεχνικά. Αν το θες ύψος βάθος λοιπόν. Έτσι ένα on δύο διαστάσεων περνάει στις τρεις διαστάσεις. Σκεφτείτε λοιπόν τώρα ένα on τριών διαστάσεων όπως είμαστε εμείς, πώς θα μπορέσει να περάσει στις τέσσερις διαστάσεις. Ο πιο εύκολος τρόπος είναι να αυξηθεί η μάζα του. Δηλαδή εγώ αν ξαφνικά αρχίζω να ζυγίζω περισσότερο από όσο ζυγίζουν όλοι οι ήλιοι που υπάρχουν στο γαλαξία μας, ξαφνικά θα αρχίσω να καταραίω κάτω από το ίδιο μου το βάρος. Λοιπόν, οπότε θα αποκτήσω την αντίληψη της τέταρτης διάστασης. Βέβαια η αλήθεια είναι με το ανθρώπινο μυαλό θα κλατάρεις πολύ πριν από αυτό, μόλις το καταλάβεις. Λοιπόν, άρα, όπως για παράδειγμα εμείς όντα τριών διαστάσεων, στις δύο διαστάσεις η σκιά μας επηρεάζει τις δύο διαστάσεις και φανταστείτε, μπορεί να υπάρχει ένας πλανήτης κάπου εκεί έξω, στο σύμπαν, του Lovecraft ίσως θα μπορούσε ή και στο πραγματικό σύμπαν, ένας πλανήτης που τα όντα, οι οργανισμοί, να είναι δύο διαστάσεων. Δεν το έχετε φανταστεί ποτέ, γιατί να μην γίνεται να υπάρχει ένας πλανήτης. Γι' αυτό σας ξαναλέω, ο Lovecraft είναι αυτό, σε βάζει σε πολύ όμορφα άπειρη ενέργεια. Η άπειρη ενέργεια τεχνικά έρχεται από τη μάζα, γιατί η μάζα συνδέεται με την ενέργεια. E mc τετράγωνο. Ο τύπος του Einstein, ε ίσον mc τετράγωνο είναι. Η ταχύτητα του φωτός επί τη μάζα ίσονται με ενέργεια. Ό,τι πάθει το ένα, το παθαίνει και το άλλο. Άρα, ή θα αρχίσεις να κινείσαι πιο γρήγορα από την ταχύτητα του φωτός για να αποκτήσεις άπειρη ενέργεια, ή θα αποκτήσει άπειρη ενέργεια, άρα θα αποκτήσει και άπειρη μάζα, ή θα αποκτήσει άπειρη μάζα και άπειρη ενέργεια. Είναι μια ζυγαριά. Στο ένα είναι η ενέργεια, στο άλλο είναι η μάζα με την ταχύτητα του φωτός. Μεγάλη μάζα. Λοιπόν, το ένα είναι ανάλογα τα μεγέθη. Το ίδιο πράγμα τεχνικά είναι. Λοιπόν, όπως και η ενέργεια, με τη μάζα συνδέονται, γιατί η μάζα είναι συμπυκνωμένη ενέργεια. Λοιπόν. Ο Λουκιανός δεν έχω διαβάσει. Έχω διαβάσει μόνο το σχολικό Λουκιανό, να πω την αλήθεια. Αυτά που έχω διαβάσει στο σχολείο, ο οποίος η αλήθεια είναι πολύ πιο μπροστά, αλλά ήταν πολύ σατήρικος ο άτιμος. Θέλω να διαβάσω Λουκιανό. Ξέρω μόνο τον πόλεμο στο φεγγάρι που είχαν κάνει, τα όντα του ηλίου και τα όντα του φεγγαριού. Αυτό έχω διαβάσει μόνο από Λουκιανό. Οπότε συνήθως γνώση που δεν έχω. Ίσα. Να σου πω, είναι πράγματα τα οποία έμεσα περιγράφονται στο τέτοιο. Δηλαδή, όταν μιλάς για διαστημικό horror, για διαστημικά. Γιατί δεν είναι όλο horror. Δηλαδή, ο Lovecraft, ναι, μεν το 89,999% είναι horror. Υπάρχει και άλλο ένα 10% το οποίο δεν είναι τόσο τρομακτικό, ρε παιδί μου. Είναι λίγο πιο science fiction, αλλά science fiction η οποία παρατηρείς γεγονότα. Παρατηρείς αυτά τα όμορφα στοιχεία. Τέλος πάντων, είναι αυτές οι όμορφες ερωτήσεις που σου μπαίνουν στο μυαλό καθώς το διαβάζεις. Anyway. Οπότε σκεφτείτε, και αυτό είναι τώρα να σας το κολλήσω τώρα ακόμα πιο καλά με το Lovecraft. Οι παλαιοί του Lovecraft, οι θεοί του Lovecraft, όλα αυτά τα όμορφα εξωδιαστημικά πλάσματα, είναι πλάσματα περισσότερο από μία διαστάσεις. Λοιπόν, με αποτέλεσμα, σκεφτείτε ότι εσείς για παράδειγμα έχετε
είστε ένα πλάσμα. Εντάξει, είναι με τριών διαστάσεων. Έχετε και τα μυρμήγκια τα οποία είναι τριών διαστάσεων. Ενδιαφέρεστε για το τι κάνει το κάθε μυρμήγκι μεμονωμένα. Σας ενδιαφέρει για το, για παράδειγμα, τι κάνει. Το ίδιο είναι και αυτά τα τέρατα. Τέρατα, δεν τα λες και τέρατα. Απλά είναι όντα. Είναι όντα. Όπως ο τυφλός θεός. Πώς τον λέγανε γάμο το. Αυτά τα ονόματα τα ξεχνάω πάντα. Ο τυφλός θεός που είδε ένα όνειρο και σε αυτό το όνειρο δημιούργησε όλο το γνωστό σύμπαν. Άρα τεχνικά το ό,τι ξέρει ο Lovecraft δημιουργήθηκε σε ένα όνειρο ενός υπερδιαστημικού όντος πολλαπλών διαστάσεων. Δηλαδή ήταν ένα όν το οποίο είδε ένα όνειρο μια μέρα ο τυφλός θεός, ο οποίος είναι ο τυφλός χαζός θεός, όπως τον αναφέρει μέσα, ο οποίος απλά κοιμάται και ονειρεύεται. Και σε ένα όνειρο δημιούργησε όλο το γνωστό σύμπαν με όλους τους γνωστούς θεούς, οι οποίοι τεχνικά είναι παιδιά του. Λοιπόν, μαζί και εμάς, μαζί και όλα τα άλλα. Και ξαφνικά εμφανίζεται ένας Γιόξο Γκοθ, ο οποίος είναι έξω από το χρόνο και το χώρο. Ο οποίος δημιουργεί και κάποια μπασταρδάκια σε αυτόν τον κόσμο, ρε παιδί μου. Ο οποίος δεν ενδιαφέρεται ούτε για σένα, ούτε για μένα, ούτε για τους ανθρώπους γύρω. Το μόνο που τους νοιάζει είναι οι εσωτερικές ανάγκες του καθενός. Ο μόνος ο οποίος φαίνεται ότι πραγματικά έχει ατζέντα, γιατί του δίνει avatars και του δίνει avatars σκεπτικά και με λογική, είναι ο Νιαρθωτέπ. Ο Νιαρθωτέπ μέσα από το Lovecraft εμφανίζεται με τη μορφή θεών, μορφών, avatar, ο οποίος τυπικά έχει, να σας το θέσω κάτι που καταλαβαίνετε, είναι ο θεός Λόκι της νορβηγικής μυθολογίας, άμα το καλό. Δείτε, στο πολύ πιο πονηρό και στο πολύ πιο κακό. Δηλαδή, θα σε ξεσκίσει, μπορεί να στο παίξει φίλος, μπορεί οτιδήποτε, αλλά στο τέλος εσύ θα είσαι χαμένος. Δηλαδή, αν μπλέξεις τον Νιαρθωτέπ, να έχει πατήσει, είναι το μόνο σίγουρο. Δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση να τη βγάλει καθαρή, όσο και να νομίζει ότι σε προστατεύει. Όσο... Δηλαδή, στον Νιαρθωτέπ θα πα, αλλά ξέρει ότι ξέρει, έχει τελειώσει. Και αυτό είναι στην Καντάθ. Το ταξίδι για την Καντάθ, ο δρόμο για την άγνωση στην Καντάθ, πώ λέγεται το οδηγήμα του, που είναι πάρα πολύ ωραίο. Το μεταξύ, εκεί μέσα περνάει από 150 εκατομμύρια διαφορετικά μέρη. Δηλαδή. Είναι αυτό το ωραίο. Βέβαια. Στο ξεκινάει, το πάει. Προσπαθεί να καταλάβει λίγο τι τοποθεσίε. Προσπαθεί. Είναι αυτό το ωραίο που όταν διαβάζει. Δεν ξέρω αν σα συμβαίνει και εσά, σε μένα συμβαίνει πολλέ φορέ. Προσπαθεί το μυαλό μου να κάνει εικόνε, φανταστικέ μεν, εικόνε των τόπων, των περιγραφών και των θεών του οποίου διαβάζει. Ό,τι διαβάζει, τέλο πάντων, το μυαλό μου προσπαθεί να το φέρει στα μέτρα του, ρε παιδί μου. Λοιπόν. Και είναι σε φάση ο άτιμος, έχει ένα ρυθμό. Γι' αυτό σας ξαναλέω, όσοι έχετε διαβάσει λίγο Lovecraft, ξέρετε τι εννοώ. Ότι σε φάση ο ρυθμός του είναι κατάπαυστος. Δηλαδή δημιουργεί συνέχεια καινούργια πράγματα. Τα οποία δεν τα πολύ περιγράφει, γιατί δεν κάνει να. Και αυτό είναι η επιτυχία. Αυτό είναι αυτό που σε κάνει να κολλάς με όλα αυτά. Γιατί άμα το καλοσκεφτείτε και στο σινεμά και σε όλα, τι ήταν αυτό που σας έμεινε περισσότερο. Στα βιβλία, τι ήταν αυτό που σας έμεινε περισσότερο και το θυμάστε μέχρι σήμερα. Είναι μια ιστορία, η οποία ιστορία πήρατε την αρχή, τη μέση και το τέλος, ξέρετε ακριβώς τι έγινε και τέλειωσε. Γιατί κάθε ολοκληρωμένη ιστορία με ολοκληρωμένο setup έχει την τάση να φεύγει πιο πίσω. Ή είναι η ιστορία η οποία σε πάει και κάπου σε αφήνει μόνο σου. Δηλαδή ο Lovecraft, αν και σας είπα πιο πριν σε κάποιες από αυτές, σε κάποια διηγήματά του, κυρίως τα πρώτα, είχε την τάση να στο εξηγεί. Η εξήγησή του κυρίως είναι στα διηγήματα τα οποία αναφέρονται στα μεσαιωνικοσύγχρονα. Δηλαδή ξεκινάει από το μεσαίωνα με ένα αρχαίο κακό, μια αρχαία οικογένεια, φτάνει μέχρι σήμερα, οπότε στο εξηγεί. Σου λέει ήταν αυτό. Αλλά, τα διαστημικά του τα καθαρά δεν στα πολύ εξηγεί. Ή αν σου δώσει το τέλος του ήρωα, θα σου αφήνει ανοιχτά κενά άλλα, ώστε το μυαλό σου να μπορεί να το συμπληρώσει. Και όταν ξέρετε τι σημαίνει, ότι όταν το μυαλό σου προσπαθεί να συμπληρώσει και να κάνει εικασίες, πόσο σου μένει και πετά ότι τυπικά παγιδεύεσαι μέσα σε αυτό μερικές φορές και λες, αχ, θα μπορούσε και αυτό και αυτό. Γιατί νομίζετε ότι το Star Wars, για παράδειγμα, τράβηξε τόσο πολύ? Γιατί σου έδωσε το setup και σου άφησε όλο τον κόσμο ανοιχτό να κάνεις ό,τι θες. Γιατί όλοι κολλήσαμε με το Game of Thrones και όλοι είχαν πορωθεί με το Game of Thrones? Για σκεφτείτε το λίγο. Στο Game of Thrones στα έδωσε, αλλά σου άφηνε ανοιχτό. Δεν σου λέγει τι θα συμβεί στο τέλος. Δηλαδή, έλεγες, ο Jon Snow που το υποθέσαν όλοι ότι θα είναι ο γιος του Rhaegar. Ο τυφλός, ο τέτοιος, ο... πώς τον λέγαμε αυτό.
ο ανάπηρος ο αδερφός του, ο οποίος θα γίνει το Thea Draven, το υπέθετες ότι δεν. Και στο τέλος τι έλεγε, ο Τζον Σνό θα καβαλήσει τον δράκο και θα είναι Ταργκάριεν και θα είναι αυτοκράτορας. Και για σκεφτείτε λίγο το τέλος. Το τέλος το οποίο το είδατε μπροστά σας, ό,τι είχατε φανταστεί, γκράπ σας τα γκρέμισαν έτσι και είχαμε φανταστεί όλοι μαζί, το γκρέμισαν έτσι με τη μία και σου λέει αυτό είναι. Θες, αυτό το πράγμα θα πάρεις πίσω. Και λες, εντάξει αυτό είναι, εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Δηλαδή, εκείνη την ώρα, ό,τι το μυαλό σου είχε μπει στη διαδικασία να δημιουργήσει, κατέρευσε μπροστά σου. Γιατί τυπικά δόθηκαν οι απαντήσεις με βάση αυτά που ήθελε ο συγγραφέας. Και πόσες φορές οι μεγαλύτεροι καυγάδες και τα μεγαλύτερα δράματα σε όλο το, και στα βιβλία και στις σειρές και στα γης, γιατί γίνονται. Γιατί αυτό που εσύ θες δεν γίνεται, γιατί ο συγγραφέας έχει άλλα στο μυαλό του και θέλει να βγάλει άλλα. Γιατί δεν το τέλειωσε σε μια τριλογία. Αυτό σημαίνει στις τριλογίες πενταλογίες. Βλέπετε πίσω, αυτό εδώ είναι μόνο τριλογίες πενταλογίες και πάει λέγοντας. Λοιπόν, εσύ ξεκινάς ένα δύο βιβλία καλά, δημιουργείς τον κόσμο στο μυαλό σου και στο τέλος δεν. Λοιπόν, αυτό έκανε ο Lovecraft πάρα πολύ καλά. Αλλά δεν το έκανε εκτεταμένα. Σε ένα διήγημα στο πετούσε. Σου ξεκινούσε το διήγημα, σε πήγαινε και μετά σ' άφηνε. Και το μυαλό σου άρχεται να κάνει ιστορίες. Και ποιο είναι το αστείο, ότι όσο μεγαλώνεις το χώρο, όσο μεγαλώνεις το χώρο σκέψης, οι πιθανότητες αυξάνονται πολύ περισσότερο. Γιατί για σκεφτείτε λίγο, είσαι μέσα σε ένα δωμάτιο. Μπορούν να συμβούν 5-10 πράγματα σε αυτό το δωμάτιο. Άμα εγώ ξαφνικά σου ανοίξω και σου πω έχεις όλο το γαλαξία δικό σου, σκεφτείτε πόσες πιθανότητες υπάρχουν εκεί έξω. Δηλαδή, όσο το οπτικό σου πεδίο, το πεδίο του μυαλού σου ανοίγει, το setup ανοίγει, τόσο ανοίγουν και οι επιλογές. Και πολλές επιλογές στο τέλος, κάπου δεν. Εκεί κολλάς και λες ρε φίλε είναι γαμάτος. Δηλαδή στο αφήνει και τυπικά γίνεσαι εσύ αυτός που καλύπτει τα κενά. Και σου ξαναλέω, κάνεις κάποιες εικασίες και όταν ξαναβλέπεις κάποιους ήρωες. Γι' αυτό μπορείς να το καταλάβεις μόνο όταν το έχεις διαβάσει όλο. Δηλαδή όταν τα έχεις διαβάσει όλα αυτά. Βλέπεις πραγματάκια, βλέπεις να. Τέλος πάντων, είναι καθαρά ψυχολογικό νομίζω το όλο κομμάτι. Και γιατί στο τέλος ο Lovecraft ήταν αυτό που ήταν και γιατί τεχνικά, σκεφτείτε όμως, φανταστείτε τον εαυτό σας. 1927, λίγο δύο χρόνια πριν το κράχ ήταν η φάση. Σκεφτείτε σινεμά, δεν είχαν όλοι, περισσότεροι ήταν σε φάση μορφωμένοι πάρα πολύ λίγοι, πολύ λίγοι πήγαιναν σχολείο. Γενικά, δεν υπήρχε καν η βασική φαντασία, δηλαδή περισσότεροι τη φαντασία την είχαν μόνο μέσα από παραμύθια. Βέβαια, η αλήθεια είναι τα παραμύθια τη αρχή των αρχών του ήταν πολύ hardcore. Πάρα πολύ hardcore. Αλλά πέρα από αυτό, λοιπόν, η λογοτεχνία είχε δώσει πολύ ωραία δείγματα, αλλά είχε τα δείγματα του 19ου αιώνα και τη αρχή του 20ου αιώνα. Αλλά το επιστημονικό κομμάτι δεν. Εκείνα τα χρόνια, 1927, είχε γίνει η πρώτη τέτοια. Ήταν η συνέλευση όλων των φυσικών που είναι η πιο γνωστή φωτογραφία που είχαν βρεθεί Σχρόντιγκερ, ο Αϊνστάιν, ο Χάιζενμπεργκ, όλα τα μεγάλα μυαλά της εποχής και μιλούσαν για το πώς θα καταφέρουν να σχίσουν το άτομο, πώς θα κάνουν τη σχάση του ατόμου πριν να υπάρξει. Ήταν μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και ήταν η φάση που εκείνη την εποχή ανακαλύπταμε τις απαρχές. Σκεφτείτε το setup λίγο έτσι, γιατί πολλές φορές τα διαβάζουμε, αλλά κανένας δεν σκέφτηκε που φωτογράφηκαν όλα αυτά. Το background. Και ο Lovecraft ήταν ένας συγγραφέας, ο οποίος έζησε τότε, διάβαζε σε εφημερίδες, μαζεύτηκαν τάδε φυσικοί. Ανακαλύψαμε, ήταν τότε που ανακαλύφθηκε ότι ο Μπορ ανακάλυψε το πρότυπο του υδρογόνου. Ότι μέχρι τότε πίστευαν ότι τα άτομα είναι σε σταφυδόψωμα, είναι ο πυρήνας. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι πολλοί από εμάς ακόμη δεν ξέρουν πώς λειτουργεί το άτομο και πήγαν στο σχολείο και περάσαν 100 χρόνια από τότε. Αλλά δεν θα το κάνουμε αυτό το θέμα σήμερα. Λοιπόν, τότε πίστευαν οι επιστήμονες, όχι οι αμόρφωτοι άνθρωποι, οι απλοί άνθρωποι, ή και οι μορφωμένοι απλοί άνθρωποι, λοιπόν, ότι το άτομο είναι πυρήνας και μέσα είναι τα ηλεκτρόνια, σαν σταφίδι στο σταφυδόψωμο. Το πρότυπο του Ράδερφορ του 1890 κάτι. Και ξαφνικά έρχεται ο Μπορ και σας λέει, παιδιά, ό,τι γίνεται στον ήλιο και τους πλανήτες γύρω-γύρω, γίνεται και στο άτομο. Και εμείς,
Μπορούμε αυτό να το σπάσουμε στη μέση και να βγάλουμε πυρηνική ενέργεια. Αρχές του αιώνα, έτσι. Σκεφτείτε τώρα το μυαλό ενός τέτοιου ανθρώπου, ο οποίος είχε το θέμα, ήξερε να γράφει καλά, ήταν πολύ καλή πένα ο Lovecraft, αλλά πώς έκανε. Κοίτα το αστείο ότι ήταν από τους πρώτους, αν όχι ο πρώτος που το ασχολήθηκε με αυτό. Και ξαφνικά από το μηδέν φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, βέβαια στην ψάθα πέθανε. Νομίζω από την πείνα πρέπει να πέθανε κιόλας, από κονσέρβες, από την πέθανε, δεν ξέρω τι είχε σε φάση, αν θυμάμαι καλά, ο Lovecraft. Και το έργο του αναγνωρίστηκε πολύ μετά από αυτόν. Έχει επηρεάσει ό,τι υπάρχει στη σύγχρονη, στο σύγχρονο sci-fi, έχει επηρεαστεί από αυτό. Το Dune, το Star Wars, τα πάντα όλα, ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει. Βασικά το Star Wars επηρεάστηκε από το Dune περισσότερο, το Dune επηρεάστηκε από αυτό. Δηλαδή, μιλάμε για τον πατέρα. Οπότε, ναι, αυτό. Γι' αυτό είναι πολύ ωραίο το έργο του και αξίζει να διαβαστεί. Και γι' αυτό για μένα προσωπικά είναι ο νούμερο ένα και αγαπημένος μου, γιατί έκανε κάτι που δεν υπήρχε. Σκεφτείτε τώρα εγώ αύριο, με το που μπει ο καινούριος χρόνος, να δημιουργήσω ένα δικό μου ρεύμα. Ένα δικό μου είδος που δεν έχει βγει, δεν υπάρχει μέχρι τώρα. Και να μην έχει ξαναεμφανιστεί κάτι παρόμοιο. Σκεφτείτε πόσο μεγάλο πράγμα είναι αυτό. Να γράψεις κάτι το οποίο δεν έχει σκεφτεί ποτέ κανένας να γράψει. Να έχεις επηρεαστεί από τόσα πράγματα και να μην έχεις. Δηλαδή, οι περισσότεροι που είστε εδώ πέρα είστε στο χώρο του Bookstagram. Φαντάζομαι που θα το κάποιος από εσάς σας ξέρω προσωπικά. Λοιπόν. Οπότε. Για σκεφτείτε τα βιβλία που γράφονται, πώς επηρεάζουν ένα στον άλλον. Γράφει ένα βιβλίο και άλλα 5-10 παρόμοια βιβλία. Βγαίνει μία σειρά και ξαφνικά προκύπτουν άλλες 25 παρόμοιες. Βγαίνει ένα παιχνίδι και άλλα 30 τα οποία είναι ίδια, αλλά όλα πάνω κάτω ανακυκλώνονται. Σκεφτείτε να είσαι ο πρώτος. Να είσαι αυτός ο οποίος. Και βέβαια τραγική ηρωνία ότι δεν γεύτηκε την αναγνώριση, δηλαδή. Αυτή είναι η ηρωνία με όλα αυτά, ότι ξέρεις δεν το γεύτηκε καθόλου, πέθανε, οπότε όλα αυτό έγινε μετά. Επίσης, τι βρήκα μέσα σε σελιδοδείκτης. Αντώνης Αντωνιάδης, ο Αντωνιάδης, αν είναι αυτός που έχω καταλάβει, είναι από αυτούς που γράφανε στο Aesoptron και ποια ήτανε. Το ηχόρ, όλα αυτά τα επιστημονικής παραφαντασίας, ότι δεν είναι καν φαντασίας, αυτά τα τελείως παραφυσικά περιοδικά και βιβλία. Anyway, λοιπόν, γενικά, ή του παραφυσικού Aesoptron, οι εκδόσεις Aesoptron που φημίζονταν για το. Ποια έβγαζε το Aesoptron. Τέλος πάντων, τώρα το πάω αλλού, αλλά ναι. Παρθενογέννηση. Προφανώς και δεν είναι. Τι εννοεί παρθενογέννηση, δηλαδή σε φάση. Και ο Lovecraft από κάπου επηρεάστηκε. Δεν ξύπνησα εγώ μια μέρα και είπα «Α, θα πιω καφέ το συγκεκριμένο Ness». Μπορεί να είναι λίγο ιδιαίτερος, αλλά αυτός που έφτιαξε το συγκεκριμένο καφέ επηρεάστηκε από το Ness και. Απλά, το θέμα ποιο είναι. Όλοι από κάπου επηρεάζονται. Απλά, το παιδί σου, αυτό που δημιουργείς, να είναι αυτό που ξεχωρίζει, ενώ παιδί σου, το λογοτεχνικό σου παιδί, αυτό έχει κάνει όχι χώριο, ολόκληρη Κωμόπολη έχει αφήσει, τέλος πάντων, σε έργα τουλάχιστον. Αλλά το χώρο της αναζήτησης, το λέμε της αναζήτησης, αναζητιών. Βέβαια το αστείο είναι ότι και εγώ είχα ασχοληθεί αρκετά όταν ήμουν μικρός, γιατί με ενθουσίαζαν αυτά, αλλά μεγαλώνοντας και σπουδάζοντας φυσική, κατάλαβα ότι ο κόσμος είναι λίγο διαφορετικός. Όλα επηρεάζονται. Είναι. Δράση-αντίδραση. Ό,τι ισχύει στη φυσική, το ένα επηρεάζει το άλλο, σε ίσες και αντίθετες κατευθύνσεις, το ίδιο υπάρχει παντού. Είναι ένας νόμος, μόνο στα κβαντομηχανικά επίπεδα δεν ισχύει αυτό, αλλά πέρα από αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε να το αναλύσουμε περισσότερο τώρα. Αλλά, το θέμα είναι ότι αυτό που θα κάνεις, να είναι κάτι το οποίο δεν. Δηλαδή, 1927 υπήρχαν νήξεις, αλλά τα πιο μακρινά φτάνα μέχρι τον Άρη και μέχρι την Αφροδίτη, βαριά γύρω γειτονιά, και κανονικά έρχεται ένας και λέει παιδιά ξεχάστε τα εδώ, ξεχάστε τα γύρω γύρω, πάμε διάστημα, άλλες διαστάσεις,
Ήταν ο πρώτος που είπε για άλλες. Βασικά πιο μάχια να άφησε, αλλά ο μάχια το έκανε σαν παρατηρητής. Τέλος πάντων, ο Lovecraft το έφερε. Λοιπόν, ο ένας το ξεκίνησε, σας είπα. Η τριπλέτα η σημερινή νομίζω είναι ο ένας έσπρωξε τον άλλον. Βάλε και τον Ιούλιο Βέρν. Απλά ο Ιούλιος Βέρν μέσα σε όλο αυτό ήταν ο ρεαλιστής της υπόθεσης. Δηλαδή, ο Ιούλιος Βέρν. Γι' αυτό μ' άρεσε ο Ιούλιος Βέρν. Ότι ο Ιούλιος Βέρν περιέγραψε αυτά που είναι εφικτό να γίνουν μέσα στα ανθρώπινα πλαίσια. Ο Ιούλιος Βέρν κράτησε τον άνθρωπο πάνω απ' όλα. Ο άνθρωπος ο οποίος τα δημιούργησε και ο άνθρωπος και όλοι του οι χαρακτήρες είναι ο άνθρωπος πάνω απ' όλα. Τα έφτιαξε και τα κυριεύει. Εδώ μιλάμε για κάποιον ο οποίος δεν είναι έρμεο. Δηλαδή, τι πιο μεγάλο έρμεο από το να είσαι ήρωας του Lovecraft. Εν τω μεταξύ τώρα παίζουν και χριστουγεννιάτικα, αλλά ναι, okay. Λοιπόν, gospel version ακούμε Amazing Grace. Hallelujah. Λοιπόν, ναι. Αλλά σας ξαναλέω. Όσοι το βλέπετε στο YouTube, ψάξτε το, βρείτε το. Οι υπόλοιποι που είστε σήμερα τυχεροί και είστε στο τέτοιο, κατεβάστε τα. Θα σας το ξανακάνω επικόλληση όσοι μπήκατε τώρα. Πραγματικά κάθε τρεις και λίγο θα το επικολλώ. Αλλά πραγματικά, παιδιά, κατεβάστε το. Αξίζει να ασχοληθείτε. Θα περάσετε όμορφες ώρες. Και νομίζω ότι θα σας βάλει σε ένα πολύ όμορφο κόσμο. Ανάλογα με τις δυνατότητες του καθενός να ασχοληθεί και την όρεξη. Μένα μου πήρε χρόνια να τα ολοκληρώσω όλα αυτά και κατά λάθος. Δηλαδή, εγώ παιδιά, κατά λάθος ξεκίνησα από αυτό εδώ. Κατά λάθος. Φτάνε τα ωραία. Κατά λάθος. Πάνω στην κουβέντα. Εν τω μεταξύ, χρονικές αποστάσεις. 2011. Το διαβάζω. Μ' άρεσε. Σταματάω. Δεν ασχολήθηκα με ΠΟΕ. 2016. Περνούσα Θεσσαλονίκη ανεβαίνοντας στην Αριστοτέλους και το μάτι μου πέφτει πάνω σε αυτό σε ένα τραπεζάκι. Λέω, ήμουνα με την τότε κοπέλα μου και αυτά, λέω, «Ω, ΠΟΕ, 21 ιστορίες από το κοράκι, πολύ ωραίο εξώφυλλο, πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο βιβλίο». Λέω, «Το θέλω». Πήγα να το αγοράσω και το αστείο είναι ότι η κοπέλα μου τότε που δεν μου είχε κάνει ποτέ κανένα δώρο, τίποτα μηδέν, ντράμπηκε που πήγα να το αγοράσω και μου έκανε δώρο αυτό το βιβλίο. Είναι το μοναδικό βιβλίο που μου είχε κάνει η τότε κοπέλα μου, σε βάση. Είναι ωραίο γιατί έχει και μια ιστορία από πίσω. Λοιπόν, το αφήνω για ένα χρόνο. Το 2016 το αφήνω το βιβλίο. 2017 το πιάνω. Σκυνάω. Δεν θέλω να πουλήσω όμως σε κανέναν ότι έκατσα από μικρό τα διάβασα. Τα τελευταία χρόνια έχω ασχοληθεί. Λοιπόν. Ξεκινάω, πάει. Ωραία, μετά στα καπάκια βρίσκω και αυτό. 2 ευρώ, 1 ευρώ. Βιβλιοβάρδια Θεσσαλονίκη. Τσεκάρετε, το χάλια εκδόσεις, αλλά τουλάχιστον είναι φθηνές. Μπορείς να πάρεις πολύ φθηνά κάτι για να το διαβάσεις. Τουλάχιστον το προσπαθούνε. Βιβλιοβάρδια το προσπαθεί. Το δίνω αυτό. Και μπορείς να βρεις πολύ καλά βιβλία, αρκετά οικονομικά, όποιος είναι Θεσσαλονίκη. Ωραία. ΠΟΕ. Το σταματάμε, το διαβάζουμε. Το ΠΟΕ τον ολοκλήρωσα τέτοιο καιρό πέρυσι. Τέτοιο καιρό πέρυσι διαβάστηκε αυτό. Λοιπόν, ναι, κάποιες εκδόσεις είναι χάλια. Μα προφανώς και είναι χάλια εκδόσεις. Κακά χαρτιά, κακές εκτυπώσεις. Όταν ο άλλος σου βγάζει ένα βιβλίο με 2 ευρώ. Και με ένα. Το θέμα είναι για μια έκδοση. Πρέπει να πληρώσει κάποιον να τη μεταφράσει. Χρειάζεσαι ένα καλό μεταφραστή. Οι καλοί μεταφραστές κοστίζουν. Πόσες εκδόσεις νομίζεις ότι ειδικά στα κλασικά. Που στα κλασικά βέβαια η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο κέρδους, γιατί όλα αυτά δεν έχουν πλέον δικαιώματα. Δηλαδή, ΠΟΕ δεν έχει δικαιώματα. Μετά από 70 χρόνια το είχαμε ξαναπεί. Στον χώρο του βιβλίου σταματάνε τα δικαιώματα. Λοιπόν, οπότε όποιος βγάλει σε 70 χρόνια πάπαλα. Λοιπόν, γι' αυτό πρέπει να ξέρεις καλά αγγλικά. Το μεγάλη μας νόσος. Όποιος δεν ξέρει καλά αγγλικά δεν έχει πατήσει. Τέλος πάντων, μετά στα καπάκια. Μου έρχονται τα PDF, κάποια από αυτά που σας έχω στο link εδώ. Τα διαβάζω. Ψήνω, με τρελαίνω, αλλά σε φάση δεν έχει τύχει να αγοράσω Lovecraft. Βλέπω σε ένα επεισόδιο πριν από 2 χρόνια. 2 χρόνια πριν ήταν. 2 χρόνια πριν βλέπω το βιβλίο στη βιβλιοθήκη του Αλέξανδρου. Του λέω, πατή είναι αυτό, το πάω. Τα αγοράζω. Ένα χρόνο κάθονται. Διάβασα τα μισά βουνά της τρελές και το πήγαινα βαριά. Το βγάζω το πρώτο, το 18, 19. Ξεκινάω το δεύτερο τόμο, τα άπαντα. Λοιπόν, ναι εντάξει,
εννοείται. Ότι ο συγγραφέας είναι περίεργη απόδοση. Και υπάρχει ακόμα και ειδικά στο θέμα χιούμορ. Σε δύο πράγματα είναι το πολύ δύσκολο. Είναι το θέμα χιούμορ του συγγραφέα και η αργό. Δηλαδή, τον τελευταίο χρόνο έμαθα πολύ καλά από πρώτο χέρι. Παραδείγματος χάρη, όταν έχεις το κουρδιστό πορτοκάλι, που το κουρδιστό πορτοκάλι έχει γραφτεί σε δική σλάνγκ, δική αργό του. Αργό, βασικά. Αργό. Δική αργό του συγγραφέα. Μια γλώσσα κάπου ενδιάμεσα που έχει πάρα πολλές φράσεις. Πώς εσύ θα τη μεταφράσεις στα ελληνικά, όταν υπάρχει καν στα αγγλικά κάποιες φορές. Ή στο θέμα χιούμορ, ένα αστείο για να παιχτεί πρέπει να παίξει στα αγγλικά. Άμα το πεις στα ελληνικά, χάνει ο συνειρμός. Δηλαδή, δεν ξέρω αν το έχει προσέξει πολλές φορές σε ταινίες ή σειρές, που εσύ καταλαβαίνεις το αστείο γιατί είναι στα αγγλικά, αλλά στα ελληνικά, όποιος δεν ξέρει και ξέρει μόνο ελληνικά, το χάνει λίγο το τέτοιο. Οπότε τους βλέπεις να γελάνε και λες, γιατί γελάνε, χαζί είναι. Ή χάνεις το ύφος. Το οποίο είναι ζώρικο, γι' αυτό η απόδοση είναι λίγο ιδιαίτερη και είναι το δίλημα του συγγραφέα. Το δίλημα του μεταφραστή. Και πολλοί μεταφραστές σε βιβλία το λένε αυτό, ότι σε φάση ξέρεις κάτι. Στο βάζει, είχα το δίλημα να το δώσω όπως το λέει ο συγγραφέας και είχα το δίλημα να το παραφράσω. Οπότε η πιο σωστή, που νομίζω ότι είναι η πιο καλή μέθοδος, είναι αυτή που το που τυπικά στο αποδίδουνε, αν στο αποδώσουνε. Οπότε, ή θα στο αποδώσουν όπως το λέει και θα σου βάλουν σε παρένθεση, σε υποσημείωση από κάτω, ξέρεις όμως είναι αυτό και αυτό, ή που θα στο αλλάξουν και θα σου βάλουν το πρωτότυπο. Νομίζω ότι να στο αλλάξουν και να σου βάλουν το πρωτότυπο από κάτω είναι το πιο, για τα δικά μου γούστα τουλάχιστον, τέτοιο σε βιβλίο. Anyway, και ξεκινάω με αυτό. Ένα χρόνο περίμενε, δύο σελίδες είχα ανοίξει από εδώ μέχρι εδώ. Εισαγωγή, ίσα ίσα. Και στα καπάκια λέω, δεν γαμιάται, γιατί δεν το έχω διαβάσει ακόμα. Και κάθομαι το καλοκαίρι φέτος, έπεσα με τα μούτρα και τα διάβασα όλα. Πέρυσι τέτοιο καιρό είχα διαβάσει. Πέρυσι τέτοιο καιρό. Το Μάρτιο, Φεβρουάριο. Τέτοιο καιρό είχαν έρθει στα χέρια μου, τέτοιο καιρό νομίζω το διάβασα. Τέλος πάντων. Αχ, όλα ένα και ένα. Αλλά διαβάστε τα παιδάκια. Σας ξαναλέω, σήμερα σας τα έδωσα. Τσεκάρετε τα, δεν ξέρω. Σήμερα μου άρεσε το επεισόδιο ακόμα πιο πολύ, γιατί είναι. Καλά, όλα τα βιβλία που έχω να σας δείξω είναι τα δικά μου γούστα, αλλά αυτά είναι περισσότερο τα δικά μου γούστα. Δηλαδή είναι το top 3 συγγραφείς για μένα. Οπότε νομίζω ότι ο τίτλος Ο Δρόμος προς το Lovecraft είναι ό,τι πρέπει. Ο πιο σωστό πεθαίνεις. Επίσης ο τίτλος μου άρεσε που έβαλα. Βιβλία, καφές και τσάτ. Τι πιο χαρακτηριστικό. Τι ώρα πιάσαμε, πήγε 7. Σήμερα μιλάω περισσότερη ώρα. Θα βγει 2 ώρα. Βγήκε 2 ώρα ήδη το επεισόδιο. Άμα έχεις να πεις πράγματα. Λοιπόν, αυτά είχα να προτείνω. Ξαναλέω, στο link που σας έχω δώσει στην περιγραφή. Στην περιγραφή. Στο chat τέλος πάντων, πατήστε να κατεβάσετε τα βιβλία που σας έδωσα όσοι θέλετε. Σε tablet, σε βιβλία, PDF είναι τα περισσότερα. Βασικά όλο PDF είναι, οπότε κατεβαίνω και διαβάζονται σε PDF. Σε κινητά, tablet και τα συναφή. Διαβάστε τα, ασχοληθείτε αν σας αρέσει. Ξέρω κάποιοι από εσάς έχετε διαβάσει σίγουρα. Κάποιοι από εσάς έχετε διαβάσει. Νουβέλα Μαύρης Φραγίδας. Το έχω δει στα Instagram pics. Λοιπόν. Το οποίο μυρίζεται πάρα πολύ ωραία. Anyway. Λοιπόν, αυτά από μένα. Timetable streaming. Τι εννοείς timetable streaming, εξήγησέ μου, γιατί είμαι και λίγο νιουμπάς στα του stream. EPUB, ακόμα καλύτερα το EPUB, μπορείτε να διαβάσετε από ειδικά τέτοια. Νομίζω του πάνω, τα αγγλικά είναι σε EPUB, νομίζω. Το οποίο αλλάζει τη γραμματοσειρές και πάει λέγοντας, το οποίο είναι ακόμα πιο καλό. Μπορείτε να μπει και σε ebook reader. Ουφ. Πρόγραμμα. Περίμενε. Τι εννοείς πρόγραμμα. Πρόγραμμα για να στριμάρω, μετάδοσης. Το OBS έχω, το OBS στριμάρω. Απλά σε φάση πρέπει με κάποιο τρόπο να κάτσω να ρυθμίσω και το τέτοιο. Πρέπει να κάτσω να ρυθμίσω, να στριμάρω και στο YouTube ταυτόχρονα. Λοιπόν, τι λέει η Έλενα. Φίλε Κώστα, τα βιβλία αυτά τα προτείνεις ακόμα και σε κάποιον που δεν το αρέσει το science fiction. Ναι, γιατί έχει τα στοιχεία του horror. Δεν είναι επιστημονική φαντασία, πήραμε το διαστημόπλιο και πάμε. Δηλαδή ένα μόνο είναι έτσι. Είναι τρόμος, goth, είναι τρόμος, ναι,
Ναι. Κάθε Κυριακή για κάθε πότε. Α, ναι. Λοιπόν, κάθε Σάββατο 5 η ώρα, κάθε Σάββατο 5 η ώρα gaming, παίζουμε ανάλογα παιχνίδια και αυτά. Λογικά στα επόμενα θα σας στριμάρω χριστουγεννιάτικο τρόμο. Θα είναι πολύ ωραίο, θα περάσουμε ωραία. Εκτός και άμα πάρουμε το Cyberpunk, οπότε μπορεί να δοκιμάσω και το Cyberpunk, γιατί περιμένω τη συλλεκτική να έρθει κάποια στιγμή, αν θέλει το μυθεί ποτέ. Και την Κυριακή αποκλειστικά βιβλία, το οποίο ανεβαίνει και στο YouTube. Κάτω, αν κάνετε λίγο scroll down τη σελίδα, έχω... όλα τα link του Facebook, τα link του YouTube, τα link τα δικά μου, τσεκάρετε το, μπείτε τέτοιο. Τέλος πάντων, Έλενα, για να συνεχίσω, αν θα πρότεινα αυτό έτσι όπως το ξεκίνησα κι εγώ. Γιατί, αν πας κατευθείαν στα βιβλία τα βαριά, πάρε την τέτοια, θα μπουκώσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην μπουκώσεις. Αυτό που θα πρότεινα είναι, και συγκεκριμένα να ανοίξεις τα PDF που ανέβασα, τα οποία... Ποια είναι εντωμεταξύ, δεν θυμάμαι τώρα. Έχει το Dunwich, το Pikman. Πρώτο, διάβασε το Cthulhu. Είναι μικρό, 3-5 σελίδες είναι. Έχουμε στο μυαλό σου, πω, Cthulhu, το 5 σελίδες έργο είναι. 5 σελίδες. Το κάλεσμα του Cthulhu. Παραπάνω δεν είναι. Οπότε, πας στην τουαλέτα. Παίρνεις το tablet μαζί. Μέχρι να βγεις, το έχεις διαβάσει. Λοιπόν, διάβασε το κάλεσμα του Cthulhu. Μετά, πήγαινε στο Dunwich. Το οποίο και αυτό υπάρχει μέσα ακριβώς. Το οποίο είναι 2-3 ιστορίες σειραμένες, διαβασέτες. Είναι οι μικρές ιστορίες που σε κρατάνε. Και άμα δεις ότι σε τραβάει, πήγαινε τα ποντίκια. Αν και τα ποντίκια μέσα στους στίχους είναι και αυτό πάρα πολύ ωραίο. Γενικά, αυτά που σας έχω μέσα είναι το καλύτερο intro. Δηλαδή, νομίζω χωρίς πόνο και κόπο μπαίνεις. Ξαναβλέπω, μπήκαν τώρα κάποια καινούργια άτομα. Καλησπέρα ξανά, μανά. Σας λέω ότι ξαναεπικολώ στα σχόλια το link για να κατεβάσετε όλα τα βιβλία που έδειξα σήμερα, τα περισσότερα από αυτά. Επίσης, αυτό υπάρχει ατόφιο. Και αυτό υπάρχει ατόφιο, να το διαβάσετε. Υπάρχει ο Μαύρος Γάτος του Πόε, και αυτό να το διαβάσετε είναι πάρα πολύ ωραίο και ευχάριστο. Επίσης, υπάρχει ατόφιο του Νάντακιτ του Πόε, το οποίο είναι και αυτό πολύ ωραίο να το διαβάσετε. Αλλά σε γενικές γραμμές, ξεκινήστε. Ό,τι σας ευχαριστεί. Γενικά, μερικές φορές, άμα θες να τα διαβάσεις, θα τη βρεις τη σειρά σου. Δηλαδή, θες δεν θες, θα σε φέρει. Ή θες να είναι τύχη, ή θες να είναι το ένα με τις συμβουλές του να ακούσεις από εδώ από εκεί, θα σε οδηγήσει εκεί. Πρέπει να σε οδηγήσει. Οπότε, ξεκίνα το. Ελπίζω να σε κάλυψα. Να ανακάλυψα και τους υπόλοιπους. Οπότε, ναι, είναι ένα πολύ καλό intro. Και να μην σας αρέσει το sci-fi, το sci-fiction. Δεν έγινε κάτι, δεν είναι αποκλειστικά sci-fi. Και ειδικά αυτά που έχει μέσα, έχει μόνο το ότι ήρθαν από το διάστημα τα τέρατα. Δεν είναι κάτι το πιο τέτοιο. Πω που μιλάω πολύ ώρα. Είμαι καλός να μιλάω πολύ ώρα τελικά. Λοιπόν, αυτά από μένα για σας. Δεν ξέρω, αν θέλετε να ρωτήσετε οτιδήποτε πριν να κλείσουμε, γιατί σας έχω φάει τη ζωή 2 ώρες να μιλάω κατάπαυστα. Πριν να κλείσω οτιδήποτε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ και για τις 2 συνδρομές που είχαμε σήμερα και για το donate που είχαμε πριν. Πραγματικά 1000 ευχαριστώ. Λοιπόν, εντάξει, δεν έχει βγάλει, υποτίθεται ότι έχω βάλει πάντα donate στόχο να πάρουμε καινούριο γραφείο κάποια στιγμή, αλλά ακόμα δεν έχει πετάξει το τέτοιο. Τέλος πάντων, λέει, κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό. Λοιπόν, ένα διαστημικό μυθιστόρημα. Σου πω, ένα που ξέρω τι γίνεται ακριβώς, αλλά δεν το έχω διαβάσει ποτέ γιατί είναι άπειρο και ατέλειωτο, το Dune. Αλλά το Dune είναι βαρύ. Λοιπόν, θες να σου πω ένα μυθιστόρημα το οποίο πρέπει να διαβάσεις πάση θυσία. Εντάξει, πέρα από τα κλασικά τα τριμμένα Dune και αυτά. Η επικυρίαρχη. Arthur Clarke. Και η νύχτα, Asimov. Η νύχτα... Δεν το έχω διαβάσει αυτό, το οποίο έχω ακουστά όμως για αυτό το βιβλίο. Η επικυρίαρχη, υπάρχει και σειρά η οποία δεν την έχω βρει να τη δω γάμωτο. Ήταν το αγαπημένο μου για πολλά χρόνια, Arthur Clarke. Η επικυρίαρχη ή αλλιώς, τέτοιο, Childhood's End λέγεται, Childhood's End. Επίσης, οι παράξενες θάλασσες είναι πολύ ωραίο. Οπ, καλησπέρα.
Λοιπόν, ναυάγιο στη Σελήνη. Δεν το ξέρω αυτό. Το έχω διαβάσει. Λοιπόν, αλλά ναι, ο Κλάρκ είναι πολύ καλός. Και άμα βρεις, ειλικρινά, από Ασίμοβ, διάβασε το «Η νύχτα». Θα σ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ ωραία «Η νύχτα». Γενικά είναι «Η νύχτα» ωραία, αλλά του Ασίμοβ είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Και σύντομο και περιεκτικό και πρωτότυπο επίσης. Πραγματικά πρωτότυπο. Κλάρκ, άλλος αγαπημένος. Ψήνεστε να κάνουμε top sci-fi την επόμενη εβδομάδα. Δεν ξέρω, γουστάρετε. Πάμε εβδομάδα-εβδομάδα. Γιατί όχι. Αυτή την εβδομάδα είδαμε τον δρόμο στο Lovecraft. Την επόμενη εβδομάδα να πάμε στο διάστημα, να ταξιδέψουμε ακόμα πιο μακριά. Κάποια στιγμή να κάνουμε και φάνταζι τέτοιο. Γιατί όχι. Ναι, πλάκα θα έχει. Να σας βρω την δική μου αγαπημένη συλλογή από βιβλία επιστημονικής φαντασίας και όχι μόνο, τα οποία έχουν να κάνουν με το έξω από εδώ. Στο διάστημα. Όχι μάλλον έξω από εδώ. Αν και υπάρχει ένα βιβλίο, ο Ξαποδό του Μουπασάν, ποιο είναι, πολύ ωραίο επίσης. Για το επόμενο ανεβάσουμε και ψηθείτε. Ναι, ψηθείτε. Έλα, τρώγω για πες. Οπότε το βάζω για αρχή στα σκαριά. Λοιπόν, το κάθε βιβλίο ναι. Να σου πω, το sci-fi μπορεί να το πιάσει από πιο νεαρή ηλικία. Νομίζω ότι πάνω κάτω όλοι μας, αυτοί που συμμετέχουμε εδώ, είμαστε από 24-25 plus. Η πλειοψηφία νομίζω. Λοιπόν, ναι, ισχύει. Αυτό έχω πει, θα το κάνω κάθε 10 χρόνια με το τέτοιο. Κάθε 10 χρόνια με το Τάδε Έφη Ζαρατούστρα, το οποίο θα είναι μια άλλη ειδική εκπομπή, Νίτσε, Κάφκα και όλα τα καλά παιδιά τα από εκεί, το οποίο το καθένα θέλει από μια εκπομπή μόνο του για να βγει. Ο καθένας από αυτούς. Το οποίο έχω πει κάθε 10 χρόνια θα διαβάζω το Τάδε Έφη Ζαρατούστρα, γιατί αλλιώς το κατάλαβα τώρα, αλλιώς το καταλάβω σε 10 χρόνια και πάει λέγοντας. Πού πας, επειδή είσαι 42 χρονών, φεύγεις, κάτσε κάτω ρε. Λοιπόν, όχι, ισχύει, αυτό ισχύει απόλυτα. Δηλαδή και εγώ σκέφτομαι πολλές φορές αυτά που διάβασα φέτος. Αν τα διάβαζα 20 χρονών, προφανώς δεν θα τα καταλάβαινα. Δηλαδή και σκέφτομαι ότι κάποια από αυτά ξανά πρέπει να τα πιάσω και πιο μεγάλος. Γιατί ανάλογα με τα βιώματα που έχει ο καθένας στο ένα βιβλίο, στην ηλικία του, σε οτιδήποτε, αλλάζει. Ναι, και ταινίες και όλα. Το οποίο, ναι. Λοιπόν, καλή συνέχεια, Θανάση. Λοιπόν, ναι, ωραία, κουμπλέ. Λοιπόν, οπότε την άλλη Κυριακή θα κάνουμε, αν πάνε όλα καλά και είμαστε καλά, γερή και δυνατή, θα κάνουμε sci-fi, επιστημονική φαντασία και διάστημα. Θα σας βρω τα καλύτερα του Clark και νομίζω ότι πολλά από αυτά τα έχω και σε PDF, οπότε θα σας τα ανεβάσω λογικά να τα έχετε κι εσείς. Τέλειο. Πω. Αυτά τα αυθόρμητα, τα οποία νομίζω ότι είναι πολύ καλή συνέχεια. Και μετά θα περάσουμε σιγά σιγά και σε άλλα τσούκου τσούκου. Νομίζω είναι καλά, είναι ημέρες αφιερώματος αυτές. Το πας αφιέρωμα, το οποίο... Ναι, I like. Εν τω μεταξύ είναι το αστείο, το οποίο γι' αυτό μου αρέσει και εμένα πάρα πολύ αυτό. Ότι εγώ τους ή άλλους κάποια από αυτά... Τα κάνω μόνος μου, τα διαβάζω μόνος μου, αλλά ξέρεις, έχει πιο πολύ πλάκα όταν σου δίνουν έναυσμα και άλλοι, ρε παιδί μου, και υπάρχει αυτή η αλληλεπίδραση. Οπότε ναι. Και νομίζω ότι θέλω να σας παρακινήσω και εσάς να ασχοληθείτε, να διαβάσετε λίγο παραπάνω, αν σας ενδιαφέρουν κάποια από αυτά. Αυτά. Με το μεταξύ, αυτό σκέφτομαι να κλείσω, αλλά σε φάση δεν πάει καρδιά να κλείσω. Αλλά δεν έχω να πω κάτι άλλο. Βασικά μπορώ να μιλάω για ώρες. Αλλά πέρα από αυτό. Σήμερα ήμασταν πολύ καλή παρέα, μου άρεσε. Σα ξαναλέω, μου αρέσει πολύ γιατί το έχω βάλει και φαίνεται εδώ το chat. Πόσο γαμάτο είναι. Πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, να σας αφήσω να ξεκουραστείτε, να ριβάρω κι εγώ. Να ριβάρω από εδώ, εδώ. Από το εδώ, εδώ. Ναι, πολύ μακριά θα πάω. Το επεισόδιο το ανεβάζω, το κατεβάζω από εδώ στο Twitch και το ξανανεβάζω στα καπάκια στο YouTube, οπότε αν κάποιος έχει χάσει κάτι ή θέλετε να το κοινοποιήσετε ή οτιδήποτε, κατεβαίνοντας λίγο στη σελίδα που είστε τώρα και το βλέπετε, υπάρχουν όλα τα link που έχω, τα έχω με τη σειρά ξαναλέω.
donate button για όσους θέλετε να, και ενδιαφέρεστε να κάνετε donation. Έχω το YouTube κανάλι το οποίο μπορείτε να κάνετε subscribe. Έχω τη σελίδα στο Facebook για να ενημερώνεστε για τα live. Έχω το Instagram το οποίο ανεβάζω φωτογραφίες για όλα αυτά που ασχολούμαι και μου αρέσουν. Πάρτε να έχετε. Λοιπόν, ήταν πολύ ωραία μέρα σήμερα. 21 άτομα είμαστε, μπράβο. Κάθε 21 άτομα και με ακούνε, not bad. Λοιπόν, αυτά από μένα, να έχετε μια όμορφη μέρα, δεν το λες πλέον, τι ώρα πιάσαμε, 7, νύχτα, απόγευμα νύχτα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ ξαναλέω και για τα subscribe, ευχαριστώ και για τα donate, σας ευχαριστώ για την παρέα, για το όμορφο απόγευμα, πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ σήμερα, πάρα πολύ ωραία εκπομπή, πάρα πολύ ωραίο τέτοιο. Λοιπόν, καλή ξεκούραση εύχομαι σε όλους, ευχαριστώ, καλή ξεκούραση και σε σένα. Διονύσης, εσύ δεν είσαι, από τα νήσιους, ναι, από τα παλιά τα χρόνια. Λοιπόν, να έχετε ένα όμορφο βράδυ, διαβάστε ό,τι γουστάρετε, θα ξαναβάλω τώρα για όσους δεν το είδανε ξανά τελευταία φορά το link από το τέτοιο, να το κατεβάσουν όσοι γουστάρουνε. Αν κάποιος μέχρι την επόμενη εβδομάδα έχει διαβάσει κάτι από αυτά, περιμένω απόψεις, εντυπώσεις, αν σας άρεσαν ή όχι. Συνιστώ, το πιο εύκολο ξαναλέω για να διαβάσει κάποιος είναι το κάλεσμα του Κθούλου. Μετά περάστε στα υπόλοιπα, θα σας αρέσουν, είναι πολύ ωραία. Νομίζω ότι θα το καταλάβετε διαβάζοντας τα. Και ό,τι άλλο σας ευχαριστεί. Και ο Πω είναι γάμος, ο μαύρος γάτος είναι τρομερός. Λοιπόν, καλό βραδάκι παιδιά. Εμείς θα τα πούμε εκτός απροόπτου το Σάββατο στο gaming που έχουμε και μετά ξανά την Κυριακή. Α, για πες, ποιος ξέχασε τι. Λοιπόν... Ναι, το έτυχε χθες στο HBO, στο Κοσμοτέ TV, να το δω και πρέπει να το κατεβάσω να το δω. Παίζει σειρά τώρα. Επίσης, το χρώμα από το διάστημα, κατεβάστε το αν το βρείτε ταινία να το δείτε, είναι πολύ ωραία ταινία. Είναι το, αν και το βιβλίο είναι τρομερό. Επίσης, το χρώμα από το διάστημα. Πολύ ωραίο βιβλίο, πολύ ωραίο διήγημα του Lovecraft, τρομερό το ξαναλέω. Τι άλλο παίζει από Lovecraft, παίζουν αρκετά. Και, όποιοι ψάχνεστε, κατεβάστε να δείτε το Think του Carpenter. Θα καταλάβετε. Δηλαδή, άμα δεις και ένα Carpenter στα καπάκια, είσαι έτοιμος. Α, και μετά από το Carpenter. Το Carpenter δεν είναι και το They Live. Τσεκάρετε το. Πολύ ωραία ταινία του 80 κάτι. Λοιπόν, Color Out of Space. Ναι, τρομερό, τρομερό, τρομερό. Λοιπόν, I salute you. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα εδώ. Εκτός και άμα έρθει αυτή η Hermes συλλεκτική από το Cyberpunk και μπω και την κάνω unboxing και το δείξω στο YouTube κάποια στιγμή. Αυτά. Γεια σας και τα λέμε παιδιά. Bye bye. Καληνύχτα.